Βλέπω από χθες το βράδυ. Μ' ακούς? Σ' ακούω, τι πριν φορά τα γυαλιά. Ναι. Γιατί σε βλέπω απασχολημένο. Βλέπω δύο κιλά, δύο κιλά πιο βάρη σε βλέπω. Άσε, πεινάσαμε. Τι πεινάς? Πεινάσαμε, ρε φίλε. Πλάκα. Ακόμη ανάμεσα στα δόντια έχει ένα κομμάτι μπριζόλα. Μισή μπριζόλα πήρα, γιατί τη μισή τη μοίρασα εσά, επειδή ναι. Είμαι και ευγενικό. Είσαι, όντω μοίρασε, να πω την αλήθεια, τη μοίρασε την μπριζόλα που ήταν. Εσύ ούτε ένα τορτελίνι δεν μου έδωσε όμω. Ναι. Να με προσφέρει. Ούτε. Ούτε είδε όταν λέω, έχει δίκιο. Ούτε η άσχημο γυναίκα που είχαμε στην παρέα χθε. Η μανταμίτσα χθε μα προσέφερε λίγο από το πιάτο τη. Σωστό. Ούτε το άλλο το γουρούνι. Ενώ να πούμε. Εσύ έδωσε όλου. Έχει δίκιο. Όλο, βέβαια. Μα ο Παοξή πάντα κάνει διαφορά σε μια παρέα Παοξίδων και Αριάνων. Τρει ήσασταν. Τώρα είσαι ο πλούσιο παρέα. Τρει ήσασταν. Δυόμιση τέλο πάντων. Ένα ήμουνα εγώ. Ένα ήμουνα εγώ. Θέλω να μην ακούει. Και, σας, και από θέμα τρόπων ευγένειας, όχι, έχεις δίκιο. Τουλάχιστον σε προσφορά από το πιάτο μου, σας έβαλα τα γυαλιά. Η αλήθεια είναι, πρόσεξε. Η αλήθεια είναι ότι δεν σου δώσα, αλλά σου είπα να δοκιμάσεις και δεν το άκουσες προφανώς. Σου είπα πάρε. Πάντα έχει να πει κάτι. Ρε, όχι, σου είπα, πραγματικά σου είπα. Εντάξει, σου είπα πάρε, αλλά δεν. Επειδή ξέρω ότι δεν είσαι ψεύτης. Όχι, πραγματικά σου είπα. Δεν είσαι ψεύτης. Το πιστεύω, αλλά δεν το άκουσα. Ειλικρινά. Δεν το άκουσες, εντάξει. Πού να τα αλλά έπρεπε να σε προσφέρω, έχεις δίκιο. Δεν σταμάτησε ο Μπουγάτσας να προσβάλλει τον ΠΑΟΚ, τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, την πορεία του ΠΑΟΚ κτλ. Να σχολιάζει τα τουάρι, την προπονητάρα που έρχεται τώρα. Τον Παντελήδη. Όχι, ήταν κατά του Ερέρα. Αλλά, δεν είναι υπέρ του Παντελήδη. Αλλά, κατά του Ερέρα είναι. Ναι, κατά του Ερέρα, αλλά αυτό υπέρ που, του Κούπερ. Αυτά που διαπίστωσα και το είχα ξεχάσει. Ποιο είναι ότι? Είναι ότι πραγματικά δεν έχει αποβάλει ποτέ το ότι είναι τεράστιος αντιρακλιδέας. Ποιος? Ο Μπουγάτσας. Ναι. Δηλαδή, αν μία φορά. Το έχουμε από το τέτοιο, ρε, από το match. Game over, ναι. Από το τέτοιο, από το που μας έκανε. Game over, την εξάραστο. Έφυγε ο κ. Ματζιούκης, ευτυχώς. Ότι είναι τεράστιος αντιρακλιδέας. Δηλαδή, έβγαζε ένα παιδί μου ένα μένος, έπιανε δύο εκρήξεις, παρατήρησα. Μήνυ και μία μεγάλη. Και μία μεγάλη έκρηξη. Μας άκουσε όλο το εστιατόριο. Μπράβο, και είδησαν οι άνθρωποι. Με πήγανε. Τι βόδια είναι, φίλε. Δηλαδή, έλεος. Χάνει στοίχημα, έτσι. Έχασε στοίχημα στο Άρης ΠΑΟΚ. Πού θα πας, δε φίλε, να ξαργυρώσεις τέλος πάντων. Οι τρεις συμφωνούσατε σε αυτό. Εγώ διαφωνούσα. Θα πάμε σε ταβέρνα. Ναι, δίκιο έχεις, αλλά πρόσεξε, επειδή ήταν και προσφάτως ανακαινισμένο το μαγαζί και είναι φίλος μας το παιδί μέσα που δουλεύει ο αρχή. Πώς να το πω, ας το πω, ο αρχή σεφ. Όχι σε βρέστου, υπεύθυνο του σερβιτόρου. Ο αρχή μέτρο. Ο μέτρο, τέλος πάντων, ας το πούμε. Ο Γιάννης ο Ζιγκόλης. Πήγαμε εκεί. Καλησπέρα Γιάννη, το γνώρισα, εξαιρετικό παλικάρι. Α, και ημιτασιόν δικέφαλος του Νότου. Ημιτασιόν δικέφαλος του Νότου. Αλλά πάντως, είναι και καλός. Αυτό που γράφει ένας, τι είναι αυτό που τρώει ο Μπουγάτσας? Τι ήταν πραγματικά, σαν ομελέτα ήταν? Ήταν σαν ήταν μακαρονάδα με. Μακαρονάδα στο φούρνο πρέπει να πει. Ναι, ήταν μακαρονάδα στο φούρνο με κρέμα γάλακτος. Κάτι τέτοιο ήταν, ναι. Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά εγώ δεν στείλω να πάτε τον άνθρωπο κάτω. Ναι, όντως. Γκόλ από τον Μπρίγιοβιτς. Ήταν πετυχημένο αυτό, όντως. Ναι, τι τρώει εσύ. Όχι, περάσαμε ωραία. Περάσαμε ωραία. Ο Μπουγάτσας σωστό στο λόγο του. Έτσι. Κύριος, κύριος. Τήρησε το στίχημα που έχασε, βέβαια το στίχημα. Δεν είδαμε το λογαριασμό όμως, φίλε. Ψηλιαδούρα ήταν. Ψηλιαδούρα ήταν για αυτό, ναι. Ρε φίλε, έφαγα ένα πιάτο. Γκουρμεδιά ήταν. Γκουρμεδιά, κάτσε καλά, δηλαδή απίστευτη γεύση. Έλειωνε στο στόμα το τέτοιο. Στο Φαμιλιάνο ήταν. Δηλαδή. Α, το είπε όλα εσύ. Θα το πούμε, ρε φίλε, γιατί δεν πειράζει μια φορά. Θα το πούμε για το φίλο μας τον Γιάννη. Γιατί το αξίζει πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο. Ό,τι φάγαμε, δηλαδή και η σαλάτα, η κοτοσαλάτα ήταν εκείνο το πράγμα. Και το δικό μου το πιάτο. Εγώ πάντα εκείνο τρώω, να ξέρεις όποτε πάω. Ναι, γιατί δεν κάνα την κίνηση να με δώσει το πιάτο να δοκιμάσω κι εγώ. Και εσύ και η γενέστατη Δεσποινή που είχατε στην παρέα σας. Το ξανθό πλασματάκι που λέγανε. Ξανθό πλασματάκι. Ναι, δίπλα στο. Ναι, δεν σου είπα, θα πέσει η ατάκα. Μπουγάτσα, 100% καλά, ο άλλος είναι γαϊδούρι, το ξέρω. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι, ό,τι έφαγαμε ήταν, φίλε, καλύτερο από σεξ. Πολύ νόστιμο. Ωραίο, πολύ νόστιμο. Ωραίο. Θα το λοιπόν. Ξαναεπισκεφτώ το μαγαζί, εγώ προσωπικά σίγουρα, και κανένα βράδυ και το κρασί. Και το κρασί που πιάμε ήταν. Ναι, το κρασί δική της παραγωγής. Κούκλα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Μπράβο, Μπουγάτσα. Μπράβο Νίκο Μπουγάτσα. Έχασε το στοίχημα στο Άρης ΠΑΟΚ. Κύριος. Εγώ πήρα το διπλό ή τον Άσο, το έχει κανείς. Ευελπιστώ. Είπε, θα βάλει και στην Τούμπα, είπε. Ευελπιστώ. Να βάλετε, παιδιά, να βάλετε. Και πρέπει το σωστό είναι, γιατί είναι και αρσενικός. Ναι. Ο Μπουγάτσας, δεν τον έχω. Δεν τον αλλά έχω. Πάλι το ίδιο, έτσι. Δεν τον έχω για κοπέλα. Όχι λεφτά. Θα βάλουμε πάλι ένα τραπέζι μέσα στην Τούμπα. Εντάξει, αυτή τη φορά θα πάρω εγώ τον Άσο. Εκτός αν θέλει να πάρει αυτό τον Άσο. Θα πάρω εγώ το χ. Διπλό δεν μπορώ να πάρω.
Τι άμα, να κάνω, άκου, ρε, φίλε, άλλη αβάτα δεν μπορώ να το δώσω. Άμα πάρει τον Άσο, ξέρεις, μήτε δύο θα λήξει. κατάλαβες. Είναι... Το σωστό αυτό είναι, Νίκο Μπουγάτσα, να βάλεις και στην Τούμπα. Ακούει. Και αν δεν ακούει, ναι, να πάμε... σηκώνονται οι εκπομπές, θα το μάθει. Να πάμε σε καμιά ταβέρνα, ρε, να πάμε στα Πιθάρια τώρα, στον άλλο σωστό, χώρο. Σωστό, σωστότατο, βέβαια. Στο Ρετζίκι να γουστάρεις. Να πηγαίνουμε σε όλους τους χορηγούς. Τώρα μια που είπα, να πω, γιατί το... και ξέχασα να σου το πω και εκτός αέρα. Λόγω ενός προβλήματος που υπάρχει, θα βγει και ανακοίνωση στο group του Escobar. Γιατί θα πούμε τώρα για τους χορηγούς. Δεν θα γίνει το πάρτι γενεθλίων. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Τα οποία θα βγει και ανακοίνωση, όπως λέω. Ζητούσαμε χθες. Ναι. Okay, δεν θα γίνει το πάρτι γενεθλίων. Αλλά θα γίνει έτσι, κάτι άλλο. Εν ευθέτω χρόνο θα γίνει κάτι άλλο. Το οποίο θα ανακοινωθεί και από το group του Escobar στο Facebook. Έχω το οποίο μάθει, έχει ήδη πολλά. Έχω μάθει ότι από τότε που διαφημίζεται στη μαρμίτα το Escobar έχει γεμίσει εθέρειες, τρυφές. Καλά, αυτό εντάξει, φίλε, αφού έχουμε και. Όχι, δηλαδή αν είχε, ρε παιδί μου, και σόλο, ας πούμε, 8 κάθε απόγευμα. Τώρα έγινε 15. 12-13. Εγώ το διπλασίασα, αρέσει σχεδόν. Ναι. Πάλε κάτι παραπάνω. Άνα, μπράβο. Είναι σαν να βλέπεις ένα. Ένα οπίστιο μεγάλο, ρε παιδί μου, έτσι λίγο ψιλοκαρφιαγμένο. Πεσορού δεν μας πιάνει. Ναι, οπίστιο, ρε φίλε, δεν είναι κακό. Και να λες, ρε παιδί μου, σε αυτό το οπίστιο τέσσερις παίζουν ξέρει και ένας γράφει. Σωστά. Κάπως έτσι. Σωστά. Να, εδώ είναι, ρε, δεν έφυγε ο άνθρωπος. Ευτυχώς δεν τα άκουσε. Α, εδώ δεν τα άκουσε. Δεν τα άκουσε. Άσα, γιατί μπορεί να πάει στον Μπουγάτσα. Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά, λέμε, ο Ηρακλής θα ανέβει. Μη στεναχωριέσαι. Όχι γι' αυτό, δεν. Ναι. Τώρα με Ελευθερόπουλο ποιος σε πιάνει. Τι, σταματιέσαι τώρα. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο. Τι είναι, ρε. Τίτλο, ρε, ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Ναι. Τι αρνάκι γάλακτος είναι αυτό. Ρε. Τι είναι αυτή καινούργια, όλη καινούργια. Ρε, πρόεδρε, τι μας κάνεις εκεί στο Open, ρε, πρόεδρε. Είναι το ίδιο πάλι με την. Το ίδιο είναι, ναι, σχέση λέει εδώ. Μέχρι και η θεία όμορφη φαίνεται, ρε φίλε, με τζακέτα. Τι να μου χάθεις, βρε. Πού να μου χάθεις. Αλλά αυτό με το ροζάκι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι όντως. Ναι, κατσικάκι γάλακτος. Βλέπω ότι. 4,5 προς 5 είναι αυτό. Ναι. Βλέπω ότι μέτρησες ήδη. Μέτρησες ήδη. Άντε να πει στους υποστηρικτές. Δεν μας αφήνεις, δεν τρέγε. Όταν κοιτάξω, θα κοιτάξω εγώ δεξιά. Τι να κάνω. Έχεις δίκιο. Το μάτι δεν μπορεί. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή έρχεται στον αέρα της πόλης από το Λίμπερο 107,4 στις 10 ως στις 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10. Και φυσικά βασικός υποστηρικτής του Ράδιο Μαρμίτα είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων με τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας, 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι ή το κρασί σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων. Super League, Champions League, Europa League, Football League. Μπράβο, Ματζιούκης. Μπράβο, Football League, Ματζιούκη. Έφυγε, πρέπει να έφυγε. Και της αγαπημένης σου ομάδος. Με κρύα πιάτα, καθαρά ποτά, με όμορφο προσωπικό, ωραίο κόσμο πελατεία και φυσικά όλα αυτά με την υπογραφή του Μάνου Καλογεράκη και του Νίκου Μπουγάτσα. Έτσι, αλήθεια λέει, ό,τι λέει είναι αλήθεια. Τέλος ημιχρόνου για τον. Πες και ο Άρης, να το δω κι εγώ. Για τον ΠΑΟΚ 51-24 στο. Με ποια παίζει τη Φράιμπουργκ? Στο ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι, Φρίμπουργκ είναι, όχι Φράιμπουργκ. Ναι, είναι Φράιμπουργκ. Φρίμπουργκ. Φρίμπουργκ. Ναι, ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του. Τώρα θα σου πω και τον Άρη. Για τη διοργάνωση του BCL. Ποια. BCL. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Έχει αγωνιστική λοιπόν των ομίλων του BCL. Ο ΠΑΟΚ επιδέχεται την ελβετική Φρίμπουργκ. Φρίμπουργκ μάλλον είναι. Και έχει ως στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη στην Ευρώπη και την πέμπτη συνολικά. Θα ενημερώνουμε, έτσι. Ναι. Είπαμε 51-24. Και ο Άρης είναι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μπράβο. 75-52 βλέπω εδώ. Είναι... Αδιάφορο το ματσάκι. Αδιάφορο είναι. Αδιάφορο γιατί έχει αποκλειστεί ο Άρης. Έχει αποκλειστεί. Καλώς έχει αποκλειστεί. Θα βγάλουμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Μόλις ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Και μία φορά το βγάλουμε προς το τέλος. Για να ενημερώσουμε έτσι, λίγο έτσι. Από το παρελθόν. Okay, εγώ θα δώσω το τελικό σε λίγο, πιστεύω, του Άρη. Okay. Πάμε κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το ψητό πολύ, ο Πόρκιτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός ή κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού και πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρυκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκουμε το ψητοπολείο Πορκίτο? Στην οδό Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου,
και delivery στο 2310-5-2555. Τηλεφωνήστε τώρα για να δοκιμάσετε τις υπέροχες γεύσεις που σας περιγράψαμε προλίγο στο 2310-5-2555 και πάρτε και έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία εφόσον κατεβάσετε την εφαρμογή μας από το App Store. Πώς να τη γνωρίσω, ρε φίλε, τη Μάτσουκα? Τώρα το βλέπω. Έχει κόψει το μαλλί και γίνει ξανθιά. Πώς να τη γνωρίσω? Εγώ από άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, εντάξει, τώρα που έκανε λίγο έτσι ένα μορφασμό, είναι η Μάτσουκα. Λοιπόν, και φυσικά μαζί μας για ένα ακόμη βράδυ είναι η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευση πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με καταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Περισσότερες πληροφορίες επίσης στο skies.gr και στο τηλέφωνο 23 920 21 100. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 23 920 21 100. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος, εγγυημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, λογικότατες τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες του είδους στο Motorsport Τσερκέζος. Λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252 στη Νεάπολη, δίπλα από τον παλιό Σκορπιό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-635-809. Ωραία. Να πω κάτι. Εκεί στη Skies Aviation Academy, μόνο πιλότους βγάζουν ή βγάζουν και μηχανοδηγούς τρένων? Γιατί, τι... Γιατί το τρένο του Λουτσέσκου πέρασε και από την Κρήτη, ναι, από το Ηράκλειο, από το Παγκρίτιο. Έκανε την απαραίτητη νίκη. Νίκη Αγκαρία θα τη χαρακτήριζα, νίκη Αγκαρία. Στο δεσμό του κυπέλου. Έπιασε τον συμπολίτη Άρη στην βαθμολογία στους 4 βαθμούς. 3-2 είναι υπέρ τα γκολ. 3-2 κατά. 3-2 κατά είναι και του Άρη. Ναι. Έχουν δηλαδή απόλυτη ισοβαθμία στο κύπελο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εν αντιθέσει με το πρωτάθλημα. Ναι. Εκεί που είναι χαώδης, τεράστια, μεγάλη διαφορά βαθμολογικά και όχι μόνο. Επειδή εγώ ήμουν γύρω μέχρι 6,5-7 παρά στην Περαία ήμουν. Ναι, ζάχομαι. Διαβάζω εδώ για ένα goal offside, λέει το δεύτερο. Δεν έχω δει βέβαια τη φάση ακόμη, να μην λέω ψέματα. Όχι, είναι αστείο. Δεν είναι offside. Είναι αστείο, όχι. Δεν είναι offside. Δεν την έχω δει την φάση. Δεν υπάρχει ένα ολοκάθαρο goal του Βέρμπλου. Δεν μετά την έχω δει. Φανταστική σέντρα του Μπίσεσβαρ. Θα τη δω και θα πάρω θέση. Ο οποίος σήμερα Μπίσεσβαρ, αν θες να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το μάτς. Εγώ βλέπω γιατί τα site το λένε, δεν ξέρω. Ποια site? Το Sport 24 βλέπω αυτά. Ναι, για να δω λίγο. Εντάξει, δεν το βλέπω. Θα σου πω. Δεν έχω δει τη φάση. Δεν σου λέω ψέματα, γιατί σου λέω πήγα 7 ώρα. Ο Βιερίνη είναι ο μόνος που είναι στο ιδιόκτο του Πάκου Πατσαρνάου. Όχι, βλέπεις το Βιερίνη. Ναι. Ο μόνος που πάει. Ο Γιάννης σου στέλνει χαιρετίσματα, λέει χαιρετισμού στο καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Σας ακούω. Γεια σου, Γιάννα Ραγίγαντα, και ευχαριστούμε άλλη μία φορά για τις υπέροχες γευστικές ειδονές που μας χάρισες εχθές στο special κατάστημα το Φαμιλιάνο απέναντι από το Λευκοπύργο. Έτσι. Θα ξανάρθουμε. Καλά, αυτό anyway, δεδομένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγε, τώρα τι πάμε στο διάλειμμα, γιατί βλέπω και μισή. Θα πει. Τώρα όχι, θα βγάλουμε κατευθείαν διάλειμμα. Πούμε ένα πέντε λεπτάκι. Πες ό,τι θέλεις. Για το μάτς του ΠΑΟΚ. Το οποίο έχει πολύ ψωμάκι. Δεν είδα, δεν ξέρω. Σου λέω, ήμουνα μέχρι 7 παρά Περαία για μια δουλειά. Εντάξει, ήρθα, δηλαδή σχόλασα, έφυγα για Περαία με έναν φίλο με το αμάξι. Γύρισα 6,5-7 παρά σπίτι. Οπότε φαγητό και σχεδόν κατευθείαν εδώ έκανα κάτι πραγματάκια. Δεν πρόλασα. Πολύ επιγραμματικά είδα. Δεν ξέρω για το μάτς του ΠΑΟΚ. Να πούμε... Ξέρω για τον Παντελή, θα πούμε φυσικά, γιατί έγινε παρουσίαση. Ναι, έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Ναι. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Μετά το break θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ναι. Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζετε ότι το μεσημέρι στις 3 ο ΠΑΟΚ έπαιζε το εξαναβολής παιχνίδι, γιατί είχε κάνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό Δευτέρα για τη διοργάνωση, για το θεσμό του κυπέλου. Φιλοξενήθηκε στο Παγκρίτιο, στον Εργοτέλη, μία από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη ομάδα της Football League, που είναι και ως φαβορή μετά την άσχημη πορεία στο ξεκίνημα που κάνει και η ομάδα της πόλης εδώ, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Ένας μέτριος ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε μεν 1-2, αλλά είχε μία κακή εικόνα. Εμείς εδώ πραγματικά θα περιγράφουμε και θα σας λέμε πάντα ό,τι βλέπουμε. Όχι ότι συμφέρει και
αρέσει σε αυτούς που θέλουν να χαϊδεύουν αυτάκια. Εμείς τα λέμε ό,τι βλέπουμε. Άλλο ένα μάτς με κακή εικόνα λοιπόν ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια εξαιρετική, θα τη χαρακτήριζα, ομάδα των Εργοτέρη. Πραγματικά respect για αυτό το σύλλογο της Κρήτης. Ο μοναδικός που διακρίθηκε σήμερα και μπορούμε να τον εξαιρέσουμε από την μετριότητα έως κακή απόδοση των περισσότερων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ είναι ο Μπίσεσβαρ, πραγματικά. Επίσης λίγο μπορούμε να πούμε για τον Κίτσου, ο οποίος ήταν και σήμερα συγκινητικός, ήταν φιλότιμος πραγματικά, και φυσικά την ηγετική μορφή του Βέρμπλουμ, αυτοί οι τρεις ξεχώρισαν, ο οποίος έβαλε και το νικητήριο γκολ. Αλλά πραγματικά μιλάμε, όταν παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει ηγετικές τάσεις, πραγματικά, δηλαδή έναν ηγέτη που έχουμε χρόνια πραγματικά να δούμε μέσα στον ΠΑΟΚ, μετά τον Κοσεϊσάου, τον Πάμπλο Γκαρσία, τον Μουσλίμοβιτς κτλ. Πραγματικά υπάρχει μύρλα, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει προβληματισμός για τις εμφανίσεις που κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι αυτή η ομάδα έχει αποκτήσει στόφα νικητή. Πραγματικά βλέπουμε ότι από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, εκτός από μερικές εξαιρέσεις σε κάποια μάτς, ο ΠΑΟΚ κινείται στη μετριότητα. Αλλά παίρνει τα αποτελέσματα. Παίρνει τις νίκες, παίρνει τις προκρίσεις. Παίρνει τα τριποντάκια. Έχει κάνει 9 στα 10 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά να μην ξεχνάμε επίσης όλοι στον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θέλει τον double. Δεν θέλει απλά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και για να πάρει τον double, πρέπει να κατακτήσει και το κύπελλο Ελλάδος μαζί με το πρωτάθλημα. Για να κατακτήσει λοιπόν και το κύπελλο Ελλάδος, πρέπει να παίζεις λίγο πιο σοβαρά, λίγο πιο παθιασμένα, λίγο πιο μετρημένα, λίγο λιγότερο υπεροψία, να χαμηλώσεις λίγο την μπάλα και να παίζεις ποδόσφαιρο ουσίας, αν θες να πάρεις τον double φέτος. Γιατί είναι θέμα χρόνου, συνεχίζοντας έτσι με αυτές τις εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ να κάνει τη στραβή ή τις στραβές. Δεν μπορεί συνέχεια να είσαι μέτριος και πολλές φορές κακός, δεν θα φοβηθούμε να το πούμε, και να παίρνεις τα αποτελέσματα. Θα σου κάτσουν 1, 2, 3 στραβές, και άμα σου κάτσει, άντε τώρα να περάσεις στους ομίλους, γιατί έχεις κάνει 2 μετριότατες εμφανίσεις με Άρη και Εργοτέλη, νομίζω μέσα στον αίτητο σπάτων, εντάξει, ότι θα την πάρει την νίκη κουτσά στραβά ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η υπόθεση πρόκριση, αν και ακόμα. Βέβαια τα πάντα γίνονται, γιατί 4 έχει ο ΠΑΟΚ, 4 ο Άρης, 1 ο Εργοτέλης, 1 ο αίτητος Πάτων. Δεν ξέρω βέβαια τι ισχύει σε περίπτωση. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ισοβαθμίας, τα και δεν ξέρω, αν παίζει ρόλο να βγεις πρώτος ή δεύτερος, γιατί θυμάμαι όταν το σχολιάζαμε την πρώτη φορά, οι πληροφορίες μας ασχόντουσαν. Νομίζω ότι παίζει ρόλο, γιατί διάβαζα κάπου ότι. Ο πρώτος δηλαδή δεν κληρώνεται με τους πρώτους των άλλων ομίλων. Αν ισοβαθμίσει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη σε όλα και στα γκολ και παντού, θα παίξουν. Πώς το λέει, μπάλα. Άλλο λέει, άλλο σου λέω. Ναι. Παίζει ρόλο αν βγεις πρώτος, δεύτερος, δηλαδή ο πρώτος του κάθε ομίλου δεν παίζει με τους πρώτους των άλλων ομίλων. Δεν ξέρω. Ισχύει αυτό. Δεν τι, το δημοσιογράφησε, δεν μας ακούει κανείς. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν το ξέρω, θα σε γελάσω. Άμα παίζει ρόλο. Θα ρωτήσουμε τα παιδιά μετά από τα δημοσιογράφη. Βέβαια, ναι. Βέβαια, σε μια ομάδα ή ο ΠΑΟΚ, και εγώ βάζω και τον Άρη που έχει σαν στόχο την κατάκτηση του κυπέλου. Εφόσον έχει σαν στόχο αυτό, δεν σε νοιάζει να βγεις πρώτος ή δεύτερος. Εφόσον θέλεις να το κατακτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μην βρεις κάποια καλή ομάδα απέναντί σου, θα τη βρεις. Οπότε. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο τώρα για μένα αν βγεις πρώτος ή δεύτερος. Βέβαια δεν ξέρω, Τάσο, ακούς? Ναι. Αν δεν ξέρω πώς είναι, αν είναι μονά τα παιχνίδια, είναι διπλά. Να πω την αλήθεια, λόγω του ότι ήμασταν και σε άλλες κατηγορίες, δεν τα παρακολουθούσα και όλα αυτά. Θα τα μάθετε. Αν είναι μονά ή διπλά, αν είναι μονά τα παιχνίδια, ναι. Τότε παίζει ρόλο, να σου πω λίγο. Αν είναι διπλά, δεν παίζει κανένα ρόλο, πιστεύω. Mm. Είτε πρώτος βγεις είτε δεύτερος, εφόσον έχεις στόχο την κατάκτηση, κάποια στιγμή θα βρεις καλή και μεγάλη ομάδα μπροστά σου, οπότε εφόσον θες να το κατακτήσεις, έτσι. Στέλιο, το διάβασα αυτό, αδερφέ. Τι λέει? Αλλά δεν πολύ κατάλαβα τι εννοεί ο ποιητής. Δεν ξέρω, ας βγεις στον αέρα. Ας βγεις στον αέρα. Να μας πει κάποια στιγμή, μισό, όχι τώρα όμως. Ναι. Θα ενημερώσουμε λίγο το φίλο. Πάμε λίγο να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης να μας ενημερώσει για το μάτσε ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ. Καλησπέρα, Νίκο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα στον Αγγελίκο στο Δήμερο. Το παιχνίδι ουσιαστικά έχει πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα από την αρχή του. Είναι στο 63-33 ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ελβετική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ
από την αρχή, από την πρώτη περίοδο με εκείνα τα 7-9 τρίποντα ξέφυγε με 32-10 και από εκεί και πέρα το παιχνίδι όχι μόνο δεν γυρνάει, νομίζω ότι όσο περνάει μεγαλώνει και η διαφορά. 63-33 έχει 12 πόντους ο Κόνιαρης και είναι ο πρώτος χώρος για τον ΠΑΟΚ. Ο Τέμπιτς έβαλε ένα καλάθι που έφτασε τους 10, οι δύο που είναι σε διψήφιο αριθμό για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε λίγο πώς έχει ο πίνακας του σκορ. 6 έχει ο Χρυσικόπουλος, 3 ο Γκος, 8 ο Μορέιρα, 9 έχει ο Μαργαρίτης, 7 ο Τζόουνς, 2 ο Ζάρας, 4 ο Γκάρι και 2 ο Αθηναίου. Ένα παιχνίδι το οποίο αν πριν το μάτς περιμέναμε να υπάρχει κάποια ποιοτική διαφορά στις δύο ομάδες, στην εξέλιξή του το έχουμε καταλάβει πολύ καλά σε αυτά τα 25 σχεδόν λεπτά που έχουν παίχτει. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει την τρίτη του νίκη συνεχόμενη στον όμιλο του Champions League, την πέμπτη συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις. Μπορείς να μας πεις λίγο τα στατιστικά τρίποντα και τέτοια, γιατί νομίζω είχε 7 στα 9 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε με 7 στα 9 στο πρώτο δεκάλεπτο, τώρα έχει 10 στα 19 ο ΠΑΟΚ και 11 στα 16 τρίποντα. Γενικά είναι πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό το κομμάτι, έχει 2 στα 13 ασίστ για μόλις 5 λάθη. Ο Κόνιαρης έχει το απόλυτο, έχει 4 στα 4 σουτ, 3 στα 3 δίποντα, τρίποντα μάλλον, 1 στα 1 δίποντο, μία βολή, έχει πάρει ένα rebound, έχει δώσει 2 ασίστ. Έχει μαζί τις 15 βαθμούς της αξιολόγησης. Γενικά η εικόνα του αγώνα και το σκορ νομίζω καλή είναι. 63-33 πήρε time out ο Σέρβος προπονητής της ελβετικής ομάδας. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ όλα δείχνουν ότι πηγαίνει στην πέμπτη του σερί νίκη. Πολύ ωραία. Ωραία Νίκο, θα ξαναέχουμε ανακάνα δυο συνδέσεις ακόμα και προς το τέλος της τέταρτης περίοδου για να μας ενημερώσεις έτσι και πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Θα σε βγάλουμε στον αέρα για να μας πεις τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μοσκοβίτης. Ακούσατε για το μάτς του ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει ένα υγιεινό περίπατο πραγματικά και οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη νίκη του για την διοργάνωση του BCL. Πάμε λίγο στον Στέλιο Παπαντονίου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας ενημερώσει καθότι δημοσιογράφος για το τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας. Καλησπέρα, Στελάκο. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίβερο 107,4. Εδώ είναι ο άλλος, να ξέρεις. Ο άλλος. Εσύ έχει μείνει, εσύ το έχεις... Τι να το πω, ρε φίλε. Το είπε, ρε φίλε, 20 φορές. Ενώ είδες επίπεδο, ο Ζάχος. Εγώ και αν το είπα, για πλάκα το είπα μια φορά. Εντάξει, διαφορά ποιότητος, φίλε. Άλλο είσαι από την Νεάπολη και άλλο από το Βλαχοαμπελόκηπους. Μεγάλη διαφορά. Έλα, να μας πεις τι γίνεται με τον Άσταυτα. Να μας πεις τι γίνεται με τη ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ναι, σε περίπτωση ισοβαθμίας τόσο στους βαθμούς μετά μετράνε τα γκολ. Δηλαδή σε περίπτωση που στην επόμενη αγωνιστική που ο ΠΑΟΚ παίζει με τον ΑΕΤ το Σπάτων κερδίσει και κερδίσει και ο Άρης με τον Εργοτέλη και κερδίσουμε το ίδιο σκορ, τότε προβλέπεται αγώνας μπαράζ σε ουδέτερο γήπεδο για να κριθεί το ποιο ομάδα από τις δύο θα τερματίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Τι ρόλο παίζει αυτό. Παίζει ρόλο όμως τέλειο. Νομίζω ότι δεν ξέρω ακριβώς αν παίζει ρόλο στη συνέχεια. Νομίζω μετά γίνεται κλήρωση. Ναι, όχι. Για να γίνεται μπαράς, η λογική λέει ότι πρέπει να παίζει ρόλο. Για ποιο λόγο να γίνει μπαράς. Άλλο να βγεις πρώτος και άλλο δεύτερος. Ναι, ίσως φεύγεις κάποιες ομάδες. Άρα πρέπει να παίζει ρόλο. Εφόσον, γιατί και εγώ το διάβασα για μπαράς. Το έγραψε κάποιος, βέβαια το θεώρησα τρολιά, να πω την αλήθεια. Από έναν συναριανό το διάβασα. Ότι θα γίνει μπαράς σε περίπτωση που έρθει το ίδιο αποτέλεσμα. Βέβαια, αλλά στα μπαράζ δεν τα πάτε καλά εσείς. Όντως, αυτό είναι εντάξει. Εντάξει, θα κερδίσουμε με ένα γκολ περισσότερο για να βγείτε δεύτεροι. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Τι να πω, ρε Στέλιο. Στέλιο, μας ακούς. Στην αντίθετη περίπτωση, χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Αϊτικό. Ναι. Χάνει και ο Άρης τον Εργοτέλη. Και πάνε όλοι στους 4 βαθμούς. Ναι. Μετρά τα γκολ. Ναι, μετά είναι τα γκολ. Η διαφορά τερμάτων. Δηλαδή, άμα χάσει δηλαδή κανένα 1-0 ο ΠΑΟΚ και 2-0 ο Άρης, έτσι. Πάει πρώτος ο Άρης, γιατί. Πώς πάει πρώτος ο Άρης, ρε. Όχι, ο ΠΑΟΚ πάει, ναι, μπερδεύτηκα. Ωραία. Με αυτή τη λογική, αν χάσουν και 2-2-0, να περνάνε οι άλλοι δύο. Και μένει έξω ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε τι συμπλήν έχουν, ρε. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ συνένα έχουν. Συνένα έχουν, ναι. Χάνουν 2-0 και 2, γεια σας. 2-0, άμα χάσουν και 2, ναι, αντίο, αντίο είναι. Και περνάει ο Άιτη το Σπάρτον και τον Εργοτέλη. Δεν νομίζω να γίνει κανένα τέτοιο. Τα νομίσματα στην τράπεζα, φίλε. Όλα γίνονται. Εδώ άντρα γίνεται.
Όλα γίνονται. Λοιπόν, άρα... Δηλαδή τώρα, ρε Στέλιο Παπαντονίου, μας ακούνε πολλοί φοιτητές από το Ηράκλειο, πολλοί φίλοι του Εργοτέλη, περισσότεροι φίλοι του ΑΕΤ των Σπάτων, μας ακούνε εδώ πέρα. Ήταν και ο Σούλης εκεί. Γιατί ρε φίλε, εδώ μας πήρε ο παδός του Απόνους Μύρνης. Από την Αθήνα, σε παρακαλώ. Τα Σπάτα που είναι και αεροδρόμιο. Και εθνικός από την Πάτρα. Που είναι και τη ΣΑΕΚ το προπονητικό εκεί. Και εθνικός από την Πάτρα, βέβαια. Δεν το κατάλαβα. Από όλων Αθηνών το παιδί, ο Γιώργος. Δεν πρέπει να σε κράξω τώρα που λες, δεν νομίζω. Όλοι αυτοί οι φίλοι φοιτητές που ακούνε οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Οι φίλοι του ΑΕΤ, του Σπάτων και του Εργοτέλη. Είδες. Γιατί δηλαδή τους κόβεις τα φτερά, ρε Στέλιο Παπαντονίου. Εγώ δεν το λέω, αυτό το λέω, συνεργάτη σου. Τέτοιος είμαι, να ξέρεις. Κράξε με για να στρώσω. Έτσι είναι, Ζάχο μου, όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει 35, πάει 36 όπως ο Παπαντονίου, αρχίζει και αμφισβητεί τον ίδιο τον εαυτό, να ξέρεις. Όχι και 35, ρε φίλε, εντάξει. Κοίταξε. Άσο στελάκι, άσον. Εμφανισιακά τόσο. Μου. Εμφανισιακά, άμα σε δει νύχτα καμιά, τόσο είσαι. Εγώ 22-23 χρόνια τον έκανα. Το πρωί, άμα ξερίσει το μουσί του Λεωνίδα άσονα, και λέει. Σε κάνω μια αποτρίχωση με οπίλκα, θα έχει άλλη όψη, βέβαια. Τι είναι αυτό το αποτρίχωση με τι? Οπίλκα, είναι φίλε, δεκαετία 80, άσο αυτό. Οπίλκα, ρε φίλε. Άσο, δεκαετία 80 είναι. Για βοήθησε και του αγλαού ακροατέ. Οι αγλαοί να κάνουν, ρε φίλε. Αγλαία. Χαλάουα να κάνω. Χαλάουα μπορώ να κάνω. Α, τη χαλάω, την ξέρω. Ναι, έπειτα έχω πάρει από τα Λίτλ μια μηχανή, φίλε, κουρέματος. Ειλικρινά, εγώ με ένα δεκαρικάκι όλους σας καθαρίζω. Να γεμίσω και το μαξιλάρι, έχει πολύ πράγμα. Άστον, ρε Στέλιο, άστον, ρε φίλε μου, άστον. Ναι. Άστον. Δεν πειράζει. Μετά, λοιπόν, οκ. Okay. Ωραία. Να σε καλά, Στέλιο. Εντάξει, Λακού. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να σε για, καλά, για, να σε καλά. Να σε καλά, αναπληρωματικέ. Και τον δύο. Λοιπόν, θα πάμε. Τι είναι αυτό, βλέπω. Την περικέτια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια πρέπει να σου δώσω. Φίλοι μου είναι. Φίλοι σου. Εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι άλλο. Φίλοι σου. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα, θα το πάμε σε ρίγμα. Τι είναι το διάλειμμα. Να βγάλουμε, γιατί βλέπω ένα λεπτό θέλει να λήξει ο Άρης. Να βγάλουμε το σταμάτη, το Μουρελί. Άμα είναι ο σταμάτη, βγάλω το, βέβαια, φυσικά. Γιάννη, το βγάζουμε. Γιατί βλέπω ένα λεπτό εδώ πέρα. Γιάννη. Ναι. Να το βγάλουμε, εντάξει. Ναι. Γιατί βλέπω ένα λεπτό και 20 λεπτά για να τελειώσει το μάτς, να μας δώσει έτσι και μια σύνοψη του παιχνιδιού. 86-60 βλέπω προηγείται ο Άρης της Δρυπνό, πώς τη λένε. Ούτε να την πεις, δε. Δεν μπορώ, τι να την πεις. Κατάντια είναι αυτή. Δρυπνό αυτή. Εκείς παίζει και ο Πάου και εντάξει. Είπαμε, τις πλάκες είναι και οι δύο διοργανώσεις, το Άρη είναι ακόμη πιο τις πλάκες. Γιατί είναι... Έπαιζε με κάτι. Εντάξει. Με ομαδάς, φτιάξε ομάδες, ρε φίλε, να πέσουν χρήμα να παίξει με ομάδες. Πώς θα γίνει. Θυμάστε με πορδές. Γιουγκοπλάστικα. Πώς δεν τη θυμάμαι, Γιουγκοπλάστικα δεν θυμάμαι. Θυμάσαι, ρε φίλε. Με Κούκος, Ράτζα, Παρτιζάν. Μακάμπι στα πολύ καλά της. Παρτιζάν είχε ρεσί τη μισή εθνική Γιουγκοσλαβία. Είχε και το μεγαλύτερο παιχταρά που πέρασε για μένα, το σχορεμένο, τον Τράζεν. Ναι, στην Παρτιζάν, δεν το θυμάμαι αν ήταν στην Παρτιζάν. Στην Παρτιζάν ήταν. Στην Τσιμπόνα ήταν. Και στην Παρτιζάν. Τι έληξε. Α, εντάξει, οκ. Okay, τι έγινε. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει. Με το σταμάτη. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Okay. Βλέπω. Βλέπω και 48 δευτερόλεπτα. Εντάξει, 86. Καλά, είναι ένα διάφορο παιχνίδι. Σταμάτη μου, ρελί, βγες από το Ζάχο. Έλα, πες πώς είναι. 86-60, βλέπω 40 δευτερόλεπτα. Ελεύθερη βολή είναι για τους Ρώσους, πρέπει να είναι αυτή, Δρυπνό. Δεν έχει σημασία το παιχνίδι, είναι ο Άρης για αποκλειστή. Κερδίζει ο Άρης δηλαδή. Εντάξει, κερδίζει τώρα 86-61. Άντε, θα δουλέψει ο Κατινιέρης πάλι στο Λευκό Πύργο. Μια χαρά είναι. Θα πάτε στο Λευκό Πύργο. Πιστεύω και εσείς με το 69-35 double score που τους έχετε αυτούς τους καημένους. Γερμανοί είναι αυτοί, Φρίμπουργκ. Είπαμε Ελβετοί, ρε φίλε. Ελβετοί είναι, γι' αυτό τους είπα Φράιμπουργκ εγώ. Κοντά έπεσα. Λοιπόν. Λέγε, τι άλλο έλεγες, για να πω και το τελικό εγώ σε λίγο, γιατί 40 δευτερόλεπτα, και να πω και για τον Παντελίδη, δύο πραγματάκια. Έλεγα λοιπόν και θέλω και την τοποθέτηση των φίλων ακροατών σήμερα, και στο θέμα του Παντελίδη για προπονητή στον Άρη, και στο θέμα του Ελευθερόπουλου, προπονητή στον Ηρακλή. Ναι. Θέλω να τοποθετηθούν οι φίλοι και για την υπόθεση Ουάρντα. Ναι, το άκουσα. Το άκουσα που λέει ότι θα αποτελέσει παρελθόν κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Στο αμάξι όταν γυρνούσαμε. Α, μπράβο. Αλλά θέλω πιο πολύ να επικεντρωθούμε. Και φυσικά αυτό το κάνουν οι ακροατές, γιατί αυτοί είναι. Καλά, αυτοί καθορίζουν. Εμείς απλά σχολιάζουμε. Δεν ξέρω πώς θα πάει, τουλάχιστον να ανοίγουμε γραμμές και μετά. Στην προβληματική, ακόμα μία προβληματική, έως κάκιστη εμφάνιση του σημερινού ΠΑΟΚ στο κύπελο. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ. Αν συνεχίσει έτσι με αυτές τις εμφανίσεις,
να κάνει γκέλες. Λυπάμαι που το λέω. Που παίζει τώρα, το που απέχομαι με την Ξάνθη. Με στην Ξάνθη παίζει. Πάω Ξάνθη παίζει. Πάω Ξάνθη. Δεύτερο ναι, κολλητό ναι, εντός. Το απέχομαι. Το απέχομαι φυσικά 100%. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Να τους μαντρώσει μέσα στο ξενοδοχείο. Να τους μιλήσει, να τους κάνει σεμινάρια. Δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή. Και στο πρωτάθλημα, στα περισσότερα μάτς, αν εξαιρέσουμε 1-2, αλλά και στο κύπελο. Δηλαδή, έχω δύο άσχημες εμφανίσεις στο κύπελο με τον Άρη, που ήθελα να τον κερδίσω, να τον κερδίσω πάρα πολύ. Λογικό. Ήθελα πάρα πολύ να τον κερδίσω. Γιατί και εκείνη την περίοδο είχε κάνει 3-3, είχε βγάλει γλώσσα. Περίμενε την 7η αγωνιστική να καθαρίσει η πόλη. Είχαν βγάλει και μπλούζες που λέγανε κάτι φίλοι κτλ. Στο Μάσο Κυπέλου, εγώ πρέπει να είμαι δυσαρεστημένο. Στα πλαίσια τη καζούρα, ναι, ο Άρης έπαιξε καλά. Είχε ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες. Εντάξει, ειδικά μετά τους 10 παίκτες που δεν είχε μείνει. Άδικο, δεν είναι άδικο το αποτέλεσμα. Δεν είπα είναι άδικο. Έτσι. Μπορούσε να έχει κερδίσει ο Άρης όμως. Ναι. Όπως και στο Μάσο Πρωτάθλημα του Μάσου. Δεν εκμεταλλεύτηκε όμως την αριθμητική. Δεν εκμεταλλεύτηκε, έκανε και κάτι φάση με τον Κάρ. Λοιπόν, τελικό βλέπω εδώ πέρα, 86-61. Εσύ ναι, πόσο δεν είναι. Δεν σταμάτη. Εσύ βλέπει το τελικό, εγώ βλέπω τη δίκη. Εσύ δεν στη ματσούκα, εντάξει. Κρατιέται καλά για 45 άρα η ματσούκα. Μόνο. 45 άρα πρέπει να είναι. Πλάς. Anyway. Πάντως έτσι, αυτό το παρότι με το, και εγώ με τον Ξανθό, μου αρέσουν οι Ξανθές περισσότερο από τις Μελαχνές, δεν την πάει πολύ το Ξανθό, ρε φίλε. Καλά, άμα τη δεις σε κανένα μπουζούκι, φίλε. Καλά, εντάξει, άμα τη δω σε μπουζούκι. Με κανένα ψιλοχαμηλό φωτισμό, ναι. Έχεις πιει και δυο. Καλά, σύμβαση. Με ψιλοχαμηλό φωτισμό άμα και άλλες φαίνονται ωραίες. Σάπιο όχι. Μήλο, κραγιονάκι, ελαφρύ μακιγιάζ. Και βλέπω. Δεκολτέ, Μάρκελε, βλέπω. Βαθύ ντεκολτέ, φιλαράκι, να σου σκάσει καμιά καλτσοδέτα. Λίγο τη μύτη να καθαρίσει από τις τριχούλες όμως γιατί φαίνονται. Όπω ναι, ρε φίλε, τι πρόσεξες πραγματικά. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Όντως το κοκκινό. Καλά λες, ρε φίλε. Ρε Ματσούκα, τι ήταν αυτό το δάσος του Σέιξου. Είναι το μόνο σημείο που έχει ο Ραπτόπουλος τρίχα. Ρε φίλε. Άμπραβο. Και έκανε κοντινό στο πρόσωπο και αυτό φάνηκε. Κοντινό βέβαια. Και το είδα εγώ γιατί εγώ προσέχω τη λεπτομέρεια. Καλά σου λέει. Ρε Ματσούκα, τι ήταν αυτό. Δηλαδή στο χθεσινό τραπέζι είδες πως πρόσεξα ότι. Η ασχημούλα που είχαμε αυτή ότι. Δεν έκανε την κίνηση καν, όχι στον αντίπαλο. Γιατί ναι. Είμαστε αντίπαλοι. Έπρεπε, σαν γυναίκα. Να οπαδούς να πει έλα λίγο. Ναι. Μπουγάτσα, δοκίμασε λίγο και το δικό μου, ξέρω. Κατάλαβες. Όχι, δεν θέλει να παρεξηγηθεί τίποτα, εντάξει. Οπότε ξανθόπλασματάκι. Ναι. Ξανθόπλασματάκι. Λοιπόν, λέγαμε. Λέγε, ότι, πάμε στα δικά μας. Ότι πραγματικά. Για πάω για τον Παντελήδη και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει να παίζει και καλό ποδόσφαιρο, αν είναι αυτό εφικτό. Για να μην έρθουν οι στραβές, να μην έρθουν άσχημα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να έχεις αποκτήσει την οτροπία νικητή, τη στόφα μεγάλες ομάδες που παίρνει τις νίκες, ξέρω εγώ, με τον όποιο τρόπο ξέρεις. Αλλά ήταν άλλη μια προβληματική εμφάνιση που δεν έπεισε, τουλάχιστον σαν εικόνα αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τεράστια διαφορά από τον αυτόν τον Εργοτέλη. Λυπάμαι που το λέω πραγματικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι είδατε το ματς στο συνδρομητικό, 3 ώρα που παίζανε ο Εργοτέλη, ο ΠΑΟΚ ήταν προβληματικός. Ιδίως μετά, στο δεύτερο ημίχρονο που ισοφαρίζει ο Εργοτέλης το 68, λέω αμάν, άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια. Λέω θα με κάνει ο άνος το βράδυ, μπλε μάρε. Παναγιά βοήθα. Πραγματικά ευτυχώς, εγώ το είχα ξεχάσει το. Ευτυχώς μετά ένα δεκαλεπτάκι η όαση σημερινή που λέγεται Μπίσεσβαλ έχει βάλει ένα φανταστικό γκολ στο 10, στο 11. Έχει κάνει όλο το μάτς του ΠΑΟΚ, έχει βγάλει και τη σέντρα στον Βέρμπλουμ στο 76-77. Μία φοβερή κεφαλιά από το Βέρμπλουμ, έκανε το 1-2 και εκεί τελείωσε το μάτς. Επαναλαμβάνουμε μέσα στο Παγκρέτιο με μία πάρα πολύ δυναμική και καλή ομάδα. Τεχνική ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο Εργοτέλης. Και νομίζω ότι θα είναι από τις διεκδικήτριες ομάδες για την άνοδο του στην Super League από τη Football League. Αυτός το είδες λογικά το μάτς. Αυτός Αυτός ο Κάιπερς που τον ήθελε, όχι τον ήθελε, και εγώ τον ήθελα. Ναι. Πέρσι έλεγα μάλιστα. Δεν είχε περιγραφή εκεί που το έβλεπα. Δεν είχε περιγραφή καθόλου. Ωραία, τότε να δούμε αν μπορείς να δεις εσύ από τα site του ΠΑΟΚ την εντεκάδα. Ναι. Εγώ πέρσι για αυτόν τον παίκτη είχα πει από τον Δεκέμβριο ότι τον ήθελα για τον Άρη, τον Κάιπερς που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Η ΑΕΚ φάνηκε ότι τον είχε κλείσει τελικά να βάγει σε μεταγραφή και δεν ξέρω αν είναι ακόμη στον Εργοτέλη ή αν έχει φύγει, αν τον έχουν πουλήσει. Αν δεις εντεκάδες, δεν νομίζω να έμεινε στον Εργοτέλη γιατί πάρα Βέλγος εντωμεταξύ. Σέντερφορτ και μπορούσε να παίξει και πίσω από το ψευτοδεκάρι, πίσω από το Σέντερφορ. Ναι, καλός παιχταράς. Πολύ καλός παίκτης, νεαρός, πολύ καλός παίκτης, όχι καλός, αυτός δηλαδή
Μπορείς να τον πάρεις για επένδυση. Έχω την εντεκάδα του. Για πες, άμα δεις Kuipers, πες μου. Λοιπόν, του ΠΑΟΚ ήταν Ρέι, Μάτος, Χατσερίντι, Μαρεζάς, Κίτσιου, Μαουρίσιο, Βέρμπλου, Μελκαντουρί, Ζαμπά, Μπίσες Βακέ και Ακπομ. Πού είναι δε, με τα δεύτερα που λέγανε. Εντάξει, λείπουν αρκετοί, αλλά δεν είναι και τόσο... Ρέι, Χατσερίδης, 2, Μαλεζάς, 3, Κίτσιου, 4, Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ δεν μπορείς πλέον, είναι δεκάδα πέσει. Μαουρίσιο με Κάνιας είναι κανονικά, έτσι. Τώρα τους άλλους δεν μπορείς, Ακπομ, δηλαδή βλέπω έναν, βλέπω δύο, βλέπω τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Η μισή ομάδα και παραπάνω ήταν εντάξει, λες ότι 72-40 είναι ο ΠΑΟΚ. Τέταρτη περίοδο, 8 και 20. Για πες για τους άλλους, βλέπεις Kuipers. Πού είναι Καλογεράκης. Ναι, δεν τον ξέρω. Όχι ο Μάνος. Ναι. Γιακούμπου. Μπάτσιος. Ναι. Οικονόμου Μαζουλουξής. Ναι. Μπουρσέλης. Ναι. Τσέλιος Κοζορώνης. Εφόρτ. Ιατρούδης ο σκόρερ. Και αυτό, ο Εφόρτ και αυτός ήταν πέρσι. Και αυτός είναι καλός παίκτης. Ιατρούδης ο σκόρερ, ο οποίος είναι από το χωριό του Στέλιου του Παντονίου, δεν θυμάμαι το χωριό. Ναι. Και τελευταίος, και τελευταίος ο Ροβίθης. Δεν υπάρχει Kuipers. Ούτω άλλος ένα καλό δεκαράκι που είχαν κοντούλι σε στυλ τάτου. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ούτε αυτός. Και οι δύο φύγανε. Λογικό, ήταν καλή παίκτη. Δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί δεν είχε περιγραφεί αγώνα. Μετά νομίζω τον γκολ του ΠΑΟΚ, πριν τον γκολ του δεύτερου του ΠΑΟΚ. Έχει μια φάση ο Βέρμπλουμ που χάνει ένα παίκτη του ΠΑΟΚ την μπάλα πολύ φθηνά. Και βάζει τις φωνές σε πολύ έντονο ύφος, δηλαδή κινείται και απειλητικά προς τα πάνω του. Αν κάποιος φίλος. Επειδή σας λέω. Ο Βέρμπλουμ το έκανε αυτός. Αν κάποιος φίλος. Τι λέει, νιώθει. Σουηδός να κάνει τέτοια πράγματα, μπράβο. Ναι, αυτό είναι Βίκινγκ, τρελό Βίκινγκ. Ναι. Αν κάποιος φίλος υπέπεσε στην αντίληψή του το τι συνέβη. Παρουσιαστικό του. Έτσι. Ναι, φαίνεται φλωρούμπα. Φλωρούμπα. Πολύ έτσι. Κοπελίτσα φαίνεται το παρουσιαστικό. Μα όταν ευρεάζει είναι μουλάρι. Και άμα δεις κάτι το παρουσιαστικό λέμε ναι, τώρα. Κάτι μαρκαρίσματα που κάνει. Αν κάποιος φίλος έχει υποπέσει την αντίληψή του το τι συνέβη, εκεί με Βέρμπλουμ και έβαλε τις φωνές και σε ποιον, γιατί δεν πρόσεξα πραγματικά. Από κινητό το βλέπα το μάτς. Όσο μπόρεσα βέβαια. Ας μας ενημερώσει λίγο έτσι. Εδώ θα είμαστε 23-10. Ωραία. 10, να 7, πω εγώ τώρα και τα του Άρη 5 λεπτά και να περάσουμε φυσικά, στο διπλό διάλειμμα. Οι ειδήσεις που βγαίνουν είναι ότι μία σημαντική ότι ο Ματέο Γκαρσία τελικά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Πού να μου φαστεί η γλώσσα σου, κάτσε. Ναι, κατάλαβα, κάτσε και με όπλες. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω εδώ στο All About Aris, τι κάτσε. Λοιπόν, μπορεί και από αύριο να μπει στις προπονήσεις. Δεν έχει κάτι σοβαρό, αν και νομίζω από την αρχή φάνηκε ότι δεν είναι. Έγινε καλή διάγνωση, μην υποτροπιάσει. Πού να φάσει. Το είπαμε το Βέλεθ και. Κάτσε. Σου λέω, μην το βάζει το Βέλεθ με τον Πάκο. Να πούμε, και... ναι, να πούμε ότι ο επόπτης. Πήγε μετά με το Βέλεθ μέσα στην ΑΕΚ και φάγε 4. Εσύ δεν έβαλε τον Μπέλκαρε που ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ο Πέλκας αποδείχθηκε ότι ήταν μια χαρά. Ο Βέλεθ υποτροπιάσε. Εκτός 18 θα ήταν. Εκτός από. Κόλπο ήταν. Κόλπο ήταν. Πιθανόν. Κόλπο ήταν. Κουρουμάνικο κόλπο. Τι να κάνω. Λοιπόν. Κουραβολιφίτσα το έχει. Λοιπόν, να πω ότι ο επόπτης του παιχνιδιού με τον Απόλλωνα παραπέμπεται για τον goal offside. Φυσικά είναι, έκανα ένα λάθος. Είπα ότι είναι οριακό, αλλά ήταν ένα σώμα μπροστά ο παίκτης. Στο replay φαίνεται καθαρά αυτό. Και να πάμε φυσικά στην είδηση που είναι η παρουσίαση του Σάβα Παντελίδη. Η είδηση, εντάξει. Παρουσιάστηκε από είναι την. Είδηση, φίλε. Δεν εντάξει, φίλε. Ήταν κοινό μυστικό και όσοι ξέραν, ήταν μέσα έτσι λίγο κοντά στην ομάδα, ξέραν ότι ο Παντελίδης και ήταν παρελθόν ήδη από τον. Όταν εσύ τον διώχνεις. Τον διώχνουν, δεν ξέρω τι. Και μετά από 10 λεπτά παρουσιάζουν τον Παράσχο. Άρα σημαίνει ότι η απόφαση ήταν ελλειμμένη πριν καιρό. Έτσι δεν είναι. Αυτοί είδες. Είχαν ψάξει και είχαν πει τον Άρη. Δεν ήταν σαν τον Άρη. Ακριβώς. Είχαν έτοιμη λύση. Ναι. Το ότι είχαν έτοιμη λύση, μπράβο τους. Λέω ότι, ναι, ότι τον είχαν για Μπούλογλου ήταν. Μπορεί να ήταν και από την προηγούμενη εβδομάδα και τον κράτησαν άλλη μια εβδομάδα. Ξέρω, αλλά άμα γινόταν καμιά στραβή που το πιο δίκαιο αποτέλεσμα προχθές ήταν το Χ. Ποιο μάτς? Στο Απόλλωνος Μυρισσάρης. Ναι. Με βάση ευκαιρίες. Ναι. Λέγατε. Όχι, άλλο λέω εγώ. Ρε. Λέω ότι τον είχε η Τρίπολη, τον είχε τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ναι, τελειωμένο. Κατάλαβα. Εφόσον τον τελειώνει και σε 10 λεπτά παρουσιάζει τον επόμενο, σημαίνει ότι αυτή η απόφαση ήταν ηλυμένη πριν καιρό. Άρα η Τρίπολη έχει καλύτερη λειτουργία και αντανακλαστικά από τον Άρη. Με βάση τη λειτουργία αυτό σε φαίνεται. Αυτή την περίπτωση. Ναι. Διότι εμείς. Μπορεί να σου πει ο άλλος ότι μπορεί να ήταν ρε φίλε η απόφαση για να διώξει τον Ερέρα, ναι, 50-50 και την πήρε τελευταία στιγμή τέλος πάντων. Ναι. Το σωστό είναι αυτό, όταν το σωστό, που βέβαια καμιά ομάδα δεν λειτουργεί έτσι, εντάξει, ή ελάχιστες ως καμία, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν λειτουργούν έτσι.
Και τι λέει, αυτές, ξέρεις τι, μου τη δίνουν λίγο αυτές, είναι, αυτά είναι τα κοινώς λογότυπα στις συνεντεύξεις τύπου. Λίγο πολύ είπε αυτά που περιμέναμε να πει ο κύριος Παντελίδης. Τι να πει ο άνθρωπος, μεγάλη πρόκληση, έχω μάθει να μην φοβάμαι. Είμαι εδώ στο site του All About Aris. Έτσι λίγο επιγραμματικά, ασφαλώς και είναι μεγάλη πρόκληση. Σαν άνθρωπος έχω μάθει να μην φοβάμαι να δουλεύω με τη δική μου δουλειά, της διοίκησης των παιδιών και του κόσμου, να πετύχουμε τους στόχους μας. Βέβαια εδώ να πούμε κάτι, τέθηκε στόχος. Δηλαδή μέχρι τώρα, ναι, μέχρι τώρα, ούτε από τη διοίκηση είχα, εγώ δεν είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν κάνω πέφτει. Ζάχο, γιατί από το καλοκαίρι το έλεγα. Ναι. Και με κράζαν. Εγώ θυμάσαι στο Ραπτόπουλο ήμασταν, ναι. πριν καν τις εδώ τις μεταγραφές, σου είχα πει τι είχα πει. Θυμάσαι, πέμπτη θέση. Ο Μπουγάτσας τέταρτη ήταν. Ναι. Εγώ είπα πέμπτη. Και μάλιστα το ψάξα και σαν στοίχημα, να σου πω την αλήθεια. Να βγει ο Άρης πέμπτος. Εγώ τι είπα, έβδομος. Εσύ είπες έβδομος. Θα δούμε. Εκτό έβδομος. Εσύ είπες έβδομος. Έκτος έβδομος, όγδος. Εκεί είπες. Θα είναι επιτυχία αν θα βγεις έβδομος. Ωραία. Εγώ θα είναι αυτό που είπα και τότε, πριν καν δω τις μεταγραφές, ότι αν ο Άρης δεν βγει στην πεντάδα, είναι παταγώδης. Τότε είπα παταγώδη. Είναι παταγώδης αποτυχία. Το διόρθω. Λέω εγώ. Ναι. Το σίγμα το είχα φάει. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε και μπαμπινιώτης. Λύκειο βγάλαμε, δεν είμαστε σπουδαγμένοι. Κάνω, βελτιώνεσαι, κοντά μου. Παταγώδη είχα πει, που εντάξει, σαν έκφραση δεν ακούγεται λάθος, αλλά το σωστό είναι παταγώδης αποτυχία. Έχω το νου μου πάντα, ό,τι λάθος κάνεις, σε διερθώνω. Να είσαι καλά. Μην όχι, αυτό δεν το, εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα, μετά το είδα σε σχόλια από κάτω που είχαν δίκιο. Στα σχόλια αυτά τα επιτροπικά και σε αυτά το. Έτσι. Λοιπόν, και λέμε εδώ για να το πάμε και να πάμε και στο διάλειμμα, ότι μέχρι τώρα. Δεν είχε τεθεί στόχος. Δεν άκουσα εγώ κανένα από τη διοίκηση να λέει ότι ο στόχος είναι ο Τάδε ή ο Δίνα. Εδώ μπαίνει πλέον σαφής στόχος. Και φυσικά για να το λέει ο Παντελίδης, το στόχο τον έθεσε η διοίκηση, η οποία είναι ο στόχος που είχα πει εγώ από την αρχή. Η είσοδος στην πεντάδα, κοινώς Ευρώπη και το κύπελο. Αυτή είναι η στόχη. Γνωρίζω που έρχομαι, είπε ο Σάββας Παντελίδης, ένα από τα top club της Ελλάδος. Είναι μεγάλες οι απαιτήσεις. Ο Άρης έχει κόσμο. Πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά, έχει ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Yeah. Και οι στόχοι, νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μου, να κλείσω με αυτό. Στο 80-90% είναι ένα λαϊκό να υπάρχει αμφισβήτηση, να εμφανίζεται έτσι στο γήπεδο και οι δύσπιστοι να έρθουν στο γήπεδο και να μας βοηθήσουν. Έχει πολύ ψωμί το θέμα. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που θα δώσουμε στο δίλογο. Έτσι. Στο σύλλογο, συγγνώμη. Για το κομμάτι της δυσπιστίας λέει. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς λέει. Μάλιστα. Ξέρει ότι υπάρχει αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Εγώ να πω αυτό που είπα και να κλείσω για να σχολιάσει εσύ, ότι. Όταν κάποιος δουλεύει και αυτό φαίνεται στο γήπεδο και φυσικά έρχονται για τα αποτελέσματα, είτε λέγεσαι Παντελίδης, είτε Τρέγιας, είτε Ζάχο, είτε Μουρίνιο, θα έχεις την υποστήριξη και τον μπράβο από τον κόσμο. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι αντί να προδεύουμε, πάμε προς τα πίσω ή μένουμε στάσιμοι, και φυσικό και να μην έρχονται τα αποτελέσματα, έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Δούλεψε εσύ. Να έχεις και λίγο τι, γιατί θέλει, χρειάζεται και τύχη, να δουν για τα αποτελέσματα. Θα κρατήσω το σχόλιο μου για να μην κάψω το θέμα, γιατί έχουμε το break. Δεν κάναμε 9. Ναι, θα κάνουμε διπλό break. Λογικό είναι. Εντάξει. Θα κάνουμε τώρα το διαλυματάκι. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Θα επανέλθουμε. Θα συνδεθούμε λίγο ένα λεπτό με Νίκο Μοσχοβίτη, γιατί έχει 4 λεπτά ο ΠΑΟΚ, λέγεται 80-50. Να ακούσουμε το τελικό σκορ και ένα σχόλιο από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Δεν θα προλάβεις. Για το ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ. Με τα τέτοια δεν θα προλάβεις. Νομίζω θα προλάβουμε. Εντάξει. Και θα ανοίξουμε και γραμμές. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Τώρα θα το πεις. 92-61. 92-61 την Φρίμπουργκ. ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ. 92-61. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. 3-3 το πάει ο ΠΑΟΚ. Τώρα τρεις ήττες μένουν. Με την ελβετική Φρίμπουργκ. Μία από τις χειρότερες ομάδες του ομίλου. Νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι και κάνει κανένα 2-3 νίκες ακόμα. Τελείωσε κιόλα. Θα περάσει την επόμενη φάση. Τώρα εντάξει, τώρα είναι λίγο υποβαθμισμένη. Αυτή η διοργάνωση. Εμένα με ξενερώνουν αυτά τα μάτς, να σου πω προσωπικά. Έχει χαθεί η έγκλη για τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης εκείνη. Ούτε καν ένα 30% δεν έχει μείνει. Έχει χαθεί η έγκλη γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και άρα δεν υπάρχει προοπτική, άρα δεν υπάρχουν μπροστά στόχοι. Άμα υπάρχουν αυτά που σου είπα, μια χαρά θα γεμίσουν τα γήπεδα όλων. Μη λέμε ό,τι θέλουμε. Άμα βρεθεί κάποιος, πες στον Ιβάν τον Μεγάλο. Πες να δώσει 5-10 εκατομμυριάκια και εκεί και θα σου πω εγώ αν γεμίσει ή όχι το μπάσκετ. Δεν είναι το μπάσκετ υποβαθμισμένο, το εναντίον. Οι ομάδες μας δεν έχουν. Και εγώ φυσικά μιλάω για τον Άρη, θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει 4 εκατομμύρια και χρέη. Πρέπει να τα βάλει στο μνημόνιο και να πληρώνει λίγα-λίγα και να φυτοζωεί εφόσον δεν εμφανιστεί κάποιος άνθρωπος
δυνατός οικονομικός παράγοντας ώστε να τα πληρώσει και να κάνει τον Άρη πρωταγωνιστή, θα φυτοζωεί για τα επόμενα 10 χρόνια. Όταν χρωστάς 4 εκατομμύρια, να πληρώνεις δηλαδή 400 το χρόνο, έτσι λίγο ναι, τα λέμε μπακαλίστικα, και να έχεις και μια ομάδα να μην πέφτει όπως έχει τώρα. 400 το χρόνο, άμα δίνεις. Ναι. 500 είπε αυτός θα δίνει, ναι, ο κύριος. Αυτά τα λεφτά, 8 χρόνια. Αυτά τα λεφτά μπορούσε να πάρεις 4 παίκτες, 3 παίκτες καλούς. Μπορώ να σου πω εγώ που να σου κάνω και κάποια δεν μπορείς, σχετική διαβάση. Τάσο, αν δεν πάει το budget 7-8 εκατομμύρια εκεί. Πολλά είναι. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι. Αυτοί οι άλλοι έχουν 10, 11, 12. Εσύ με 7-8 με καλές κινήσεις μπορείς. Μια χαρά μπορείς και φυσικά. Αν 12. Έτσι λέω εγώ, από 10 ως 15 ξέρω εγώ. Ο Ολυμπιακός λιγότερο πρέπει να έχει βασικά. Εντάξει, οι Αγγελόπουλοι λίγο κάνουν κράτη. Βγάλε τα δωράκια και τα τυχερά, κάνα δεκάρικο. Καλά, ναι, γιατί και στο μπάσκετ είναι 40% η εφορία, ή 45% δεν είμαι σίγουρο. Εγώ πιστεύω με ένα ταλιράκι, άμα ρίξει ο Ιβάν, για αρχή, ναι, αρχή μπορεί να χτυπήσει σιγά σιγά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, εκεί βέβαια υπάρχει, υπάρχει γιατί, και ένα τέτοιο. Άμα βάλει ένα ταλιράκι, είναι 10 φορές το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τελευταία 10 χρόνια το μπάτζετ του κινείται από 350.000 έως 650.000. Και ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που το έκανε νωρίτερα και τελείωσε αυτό που θα κάνει αναγκαστικά ο Άρης τώρα, αν δεν βρεθεί κάποιο άνθρωπο. Γι' αυτό εγώ λέω τον κύριο Γουλιέλμο. Καλά τα κάνεις και τα βάζεις και πληρώνεις λίγα-λίγα, αλλά πρέπει να έρθει και άλλο και να βρεις, λέω, ταυτόχρονα και έναν άνθρωπο, τουλάχιστον αν δεν είναι Αγγελόπουλος, ναι, αν δεν είναι Γιαννακόπουλος, να είναι ένα-δύο σκαλιά πιο κάτω. Αλλιώς δεν γίνεται. Προχθές έκανε και κάποια δήλωση, νομίζω, ο πρόεδρος. Ναι, δεν ακούσαμε. Α, εσύ λες για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Που είπε ότι θα ψάξω επενδυτή για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ δεν μου σαν λίγο να άργησες. Δεν μου άφησες να ολοκληρώσω. Ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει, που κάνει, θα αναγκαστικά θα κάνει ο Άρης τώρα, αν δεν θέλει να κατρακυλήσει. Το έκανε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάποια χρόνια πλήρωνε, ήταν στο 99 και πλήρωνε και φυσικά είχε μια ομάδα του να μην πέσω. Έτσι ήταν. Το ίδιο θα κάνει και ο Άρης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος να πάει το μπάτζετ εκεί που λέμε για να πρωταγωνιστήσουν οι ομάδες, μονόδρομος είναι αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις όμως τον Ιβάν. Εμείς δεν έχουμε Ιβάν. Ο Ιβάν, βέβαια. Ήταν ο τελευταίος, πώς τον έκανε, από Δέλτα, πώς τον έκανε. Του Άρη. Ο Λάσκαρης. Πρέπει έδωσε Λάσκαρη για ένα χρόνο, ενάμιση μάλλον, για να είμαι ειλικρινής. Για ενάμιση χρόνο υπήρχε το χρήμα. Δεν ξέρουμε από ποιες δραστηριότητες. Μάλλον ψιλοξέρουμε, αλλά ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν και μηνύσεις. Είναι καλά, είναι όλα εντάξει. Δεν ξέρω, νομίζω. Αν είναι ο άνθρωπος. Είναι εντός χώρας, είναι. Νομίζω είναι με εγγύηση έξω. 200.000 νομίζω ήταν η εγγύηση. Έξω η διαμάχη του με το Λετωνό. Όχι, λογικά στην Ελλάδα είναι. Όχι. Η διαμάχη του με το Λετωνό δεν έχει τελειώσει. 200. 200-300. Ούτε 300 νομίζω. 200 θυμάμαι. 200.000 ευρώ για. Για κάποια η οποία θυμάμαι ότι πούλησε ένα ακίνητο και έδωσε και κάποια λεφτά τότε και πληρώθηκαν κάποια λεφτά και για τον Άρη, ναι, και πλήρωσε και την εγγύηση. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζουν αυτά. Φυσικά δεν μας νοιάζουν. Μα δεν είναι ο Λάσκαρης. Αυτοί που ονομάνε και όλοι, φίλε. Και όλες, ο Λάσκαρης δεν είναι. Αλλά είναι απαράδεκτο τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου για τον ΠΑΟΚ 10 χρόνια να υπάρχει μια συγκεκριμένη διοίκηση με Πρέλεβιτς, Σταυρόπουλο, Γαλατσόπουλο παλαιότερα κτλ. Ζουρνατζίδη κτλ. Και να μην έχει βρεθεί ένας επενδυτής. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι κάνουν τον αγώνα τους, ναι, έτσι, δίνουν τη δική τους μάχη για να κατεθεί ο ΠΑΟΚ ζωντανός. Έχουν κάνει καλή διαχείριση, έως τώρα μπορώ να πω. Τον κρατά τον ΠΑΟΚ τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, κάποια διάκριση, κάποια κατάκτηση, κάτι αυτό δεν έχει σημασία. Όπως βλέπεις, δεν λέει κάτι αυτό. Δεν λέει κάτι αυτό, όπως δεν λέει και για τον Άρη αυτό. Αλλά και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας μαρουλάτος, ένας φραγκάτος, γιατί είναι γωνία μαγαζί. Με μια γηπεδάρα, με το δικό του, το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, και νομίζω ότι τα λεφτά του θα πάρει πίσω εφόσον γίνουν συντονισμένες, οργανωμένες και μεθοδευμένες κινήσεις. Πάμε στο φίλο στην γραμμή. Πάμε στο φίλο και να πληρώνεται και το ρεύμα όμως. Τώρα μας είπες, φίλε, 10 χρόνια θα πληρώνεις 400.000 το μήνα. Το ρεύμα σε πείραξε που είναι 30 ευρώ. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλά, φίλε μου, καλά, αγόρι μου, καλά εσύ. Καλά, ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα τεμερούνταν στον αέρα. Πώς δεν σ' άκουσα? Το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν στον αέρα, την αχαμένη στον αέρα, ναι, διότι, διότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος βρίσκεται στο Σπανό. Μάλιστα. Αυτός που κατηγόρησε, που είπε ο Κούγιας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος λες, του Μερισανίδη ο άνθρωπος. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος, αυτός θα είναι ο πλατινάρχης της Ελλάδος, δηλαδή ο ταματάρχης, ας πούμε. Μάλιστα. Ο αρχηγός, πούμε, ο αρχηγός από πάνω που είναι στη Γενέβη είναι ο άνθρωπος αυτός που θα τον έχει να πούμε πάνω χέρι. Όπως θα είναι αυτή η μαύρη, θα είναι η γενικός γραμματέας. Παρακάτω.
βλέπετε λιγάκι δεξιά η αριστερά ότι ο Μίχελ, αυτό λέω για τον Μίχελ, που τον έδιωξε πούμε η εταιρεία. Ναι. Όχι ποδοσφαιρική εταιρεία, άλλη εταιρεία τον έδιωξε. Ναι. Τον πού θα, σε ποια ομάδα θα πάει. Ο Μίχελ. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν το γνωρίζω, ειλικρινά το γνωρίζω. Θα σας πω. Να μου πεις, ναι. Εκεί που είναι στο λιμανάκι. Γιατί όταν πήγε μια φορά στη δεξί του Μαρινάκι και σύρβαινε ποτά, ήταν εκεί δίπλα του και ο γραφικός Σάββας Θοδωρίδης. Στο φίλι του χέρι του χοντρού. Στο λιμάνι του Πειραιάς. Στο λιμάνι του, γιατί έχει Αλεξανδρούπολη λιμάνι. Για Αλεξανδροπόλη και το μεγάλο πανηγύρι που έγινε. Άρα θα πάει στον Εθνικό Πειραιώς, λες. Το μεγάλο πανηγύρι που έγινε αυτό εκεί το Αλεξανδρούπολη. Ναι. Έτσι. Όλα τα ξέρει. Από εκεί ξεκινά το μεγάλο πανηγύρι. Όλα τα ξέρεις, σκύλε μαύρε. Μπράβο, ρε φίλε. Έτσι. Και λέω κάτι πάλι. Το Νικό Ποδόσφαιρο θα ήταν στον αέρα. Τι θα υπήρχε. Διότι να πούμε γλίτωσε ο Σπανός, γιατί όμιχαν 20 άτομα, 30 άτομα πάνω του Σπανό και το γλίτωσε ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Αυτός ο άνθρωπος έβγαλε πούμε, έβγαλε την τσέπη του κάτι ή ένα κουμπουράκι, όλοι εξαφανίστηκαν σε χρόνο τέτοιο. Γιατί ο Γιάννη Παπαδόπουλο έγινε ένα συνεργάτη, ο οποίος είναι πούμε, ο άνθρωπος της νύχτας. Που έχει ο Κοκαλιάρης, ο άνθρωπος ο Κοκαλιάρης που είναι πούμε το δεξί χέρι, ας πούμε, εγώ το λέω έτσι απλά, το ελληνικό λαό που τρώει σανό, ο κόσμος τρώει σανό, του πάγου τρώει σανό, χωτό σανό τρώει, και λίγο πίτουρο από πάνω. Έτσι, βλέπω ο Κοκαλιάς αρχινά να είναι το πάνω χέρι, όλοι πάνε εκεί πέρα στην παράγκα στο Εγάλιο, πάει και στην παράγκα στην Γλυφάδα. Γιατί θυμίζεσαι από κάτι, φίλε μου. Να κάνω μια ερώτηση λίγο σε αυτό το που συζητάμε. Ο κύριος Σπανός κατήγγειλε ότι η προ... Είναι υπάκουος, είναι υπάκουος. Συγγνώμη, κατήγγειλε ότι η προ... Να σε ρωτήσω, Νίκο, στάσου, βρε Νίκο μου. Κατήγγειλε ο κύριος Σπανός ότι προφυλακίστηκε. Όχι, δεν κατήγγειλε. Κατήγγειλε ο Κούγιας. Ας τον Κούγια. Όχι, κοίτα. Άκουσε με λίγο, Με κάτσε να μάθεις κάτι, ρε φίλε. Μα να μάθεις κάτι. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ΑΕΚ να ασκήσει δίωξη. Άκουσε λίγο, ρε Νίκο. Να ασκήσει δίωξη ο αθλητικός εισαγγελέας. Αν δεν καταγγείλει ο ίδιος ο κύριος Σπανός ότι προπυλακίστηκε. Όχι, γυρνάτε από κάτω. Όχι, δεν ξέρεις καλά τα γράμματα. Εσύ δεν το ξέρεις καλά αυτό. Δεν ξέρεις καλά τα γράμματα. Από την ώρα είπα πάλι. Απάν στη Γενέβη, ο Σόδρας που είναι το κουμάντο. Ρεά στη Γενέβη. Αν δεν πάει ο Σπανός να καταγγείλει προπυλακισμό. Μπορεί να διωχθεί ποινικά η ΑΕΚ. Όχι, άμα απαντήσει αυτό που σε ρωτάω. Δεν γίνεται να μιλάμε, ρε Νίκο, έτσι, δηλαδή μόνο με τα δικά σου. Κάθε μέρα δεν γίνεται. Άμα απαντήσει, πώς θα γίνει. Η ΑΕΚ θα ήταν τελειωμένη. Και τον Νικό Ποδόσφαιρο θα ήταν τελειωμένη. Ρε άλλο σε ρωτάω. Κατάλαβε, σε ρωτάω. Η ΑΕΚ θα ήταν τελειωμένη. Καθαρισμένη θα ήταν. Ούτε πούμε ούτε στην Ιούπο μπορεί να πει. Πώς ρωτάω εγώ τον Νίκο τώρα. Πώς. Στάσου λίγο, ρε Νίκο. Πάτα λίγο φρένο, Σαρδελός μου ήπιες. Πώς θα γίνει λοιπόν να κινηθεί να διωχτεί ποινικά η ΑΕΚ αν δεν κάνει καταγγελία για προφυλακισμό ο κύριος Σπανός. Πες μου. Μα κοίταξε κάτι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι δεξί του Μελτανίδη. Είναι ο άνθρωπος που δεν είναι ο Μελτανίδη. Ναι. Και από την ώρα αυτό σημαίνει. Το παιχνίδι αυτό που λέω εγώ. Μόλις μπήκε τον κόλ. Και λέω τελειώσω, Γιώργη. Από την ώρα που μπήκε τον κόλ, ο Μελτανίδη εξαφανίστηκε. Στο 88, το πρώτο γκολ. Ήταν ο Σπανός με το παιδί του. Από την ώρα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αυτός ο γίγαντας που έχει, πούμε, είναι μπράβος, με πιστόλια. Δεν έτσι, το ξέρω τον κύριο. Αυτός, ακούμε σε λίγο κάτι καιρό. Ο άνθρωπος αυτός, γλίτσε το Σπανό, γιατί θα ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο στα Τάταρα και ο Μεϊκιάκης θα ήταν εξαφανισμένοι. Μάλιστα. Ωραία, στο διατάφτα τώρα. Για να ολοκληρώνουμε, για να πάρουμε τις υπολείπεις. Άρα για να πούμε, ερχόμαστε εκεί, εγώ στο λέω αυτό, μιλάω και για το δικό, για τον κύριο αυτόν. Κατάλαβα, ρε Νίκο, αλλά να μην σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι. Είναι κακό αυτό που στο ρωτάω. Ναι, όχι, καμία άλλο. Γιατί εδώ διαβάζω και λέει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου
μπορεί να ασκήσει δίωξη μόνο αν έχει καταγγελία από το αφεντικό της ομάδας του Περιστερίου στα χέρια του. Ναι, σε διαφορετική περίπτωση δεν προτίθεται να κάνει καμία κίνηση, καθώς το βίντεο δεν φαίνεται να έχει τυπηθεί ο Γιώργος Πανός. Λες, αγόρι μου, Τάσο, από την ώρα που ο Παπαδόπουλος τον πήρε στο αμάξι και είχε ανοιχτή άντε, γραμμή. Εσύ είσαι Πόντιος, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι... Όχι, δεν τελειώσει. Μα δεν θα το πεις αυτό, ας το πω. Ο Παπαδόπουλος σταμάτησε. Είχε ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος... Ρε αγοράκι μου καλό, ό,τι και να έκανε ο Παπαδόπουλος, αν πάει ο Σπανός και κάνει καταγγελία ότι προπυλακίστηκε, θα ασκήσει ποινική δίωξη ο Σιμιτζόγλου, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Ρε εσύ, δεν καταλαβαίνεις. Είναι υπάκος, είναι υπάκος. Άλλο αυτό. Αν είναι υπάκος. Το κοκαλιάρι. Κοίτα, είναι υπάκος το κοκαλιάρι. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κοίτα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει την καφετέρια, στην Γλυφάδα. Μάλιστα. Εκεί πάνε όλοι οι παράγοντες. Κοίτα, όλοι οι πολιτικοί, αυτοί οι πολιτικά νησές, όλοι οι Ελλάδα. Δεν με νοιάζει, Νίκο, αυτό τι κάνει. Πάνε από εκεί πέρα. Δεν με νοιάζει, η ΕΠΟ είναι το κράτος. Η ΕΠΟ είναι το κράτος, το τονίζω. Okay. Έτσι, έτσι, αυτομάτως να ξέρεις πολύ καλά. Το γλίτωσε, η ΑΕΚ γλίτωσε από τον θάνατο. Μάλιστα. Η ΑΕΚ γλίτωσε από τον θάνατο, γλίτωσε. Και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έγινε, Νικόλα. Έτσι. Να είσαι καλά. Αυτό είναι η αλήθεια. Έγινε, Νικό. Γεια σου, Νικό. Να είσαι γερός. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23, 10, 2, 87 και 3 οχταράκια. Καλησπέρα. Μ' αρέσει που λέει σερβίρε ποτά ο Μιχέλς. Σερβιτόρο, σερβίρε ποτά. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ζάχο, στον Τρέγια και εγώ είμαι ο Μάκης. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου, Μάκη. Από πού μας παίρνεις? Ζάχο, παλικάρια μου. Λοιπόν, αν θες να μας λες από πού μας παίρνεις. Θα με παιδίσεις Τρέγια λίγο με τον φίλο μου τον Ζάχο, τον Αργανό. Ναι, αν θες να μας λες από πού μας παίρνεις. Θα τον προπονητή λίγο. Δεν ακούει. Λοιπόν, εγώ τι πιστεύω, Ζάχο μου. Ναι. Δεν ακούει. Φίλε, ακούς λίγο που σε ρωτάω κάτι. Στον Γκαρδιόλα ή τον μεγαλύτερο προπονητή που αυτή τη στιγμή έχει πάρει τα μεγαλύτερα Champions League. Εάν δεν έχεις παίκτες αξίας, σωστό αυτό. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Καλά, εγώ αν είχα τον Κουαρδιόλα τη στιγμή στον Άρη δεν θα έπαιρνα πρωτάθλημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας προπονητής, αυτό που κερδίζει στη φάση που είναι οι ομάδες οι δικές μας, είναι η δικαιοσύνη μέσα από διτήρια και η ψυχολογία. Να μπορεί να κερδίσει την ψυχολογία των παίκτων. Σωστό αυτό. Το σεβασμό. Σεβασμό. Γνωρίζει, μπράβο. Από εκεί πέρα γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι παίκτες κάνουν το παιχνίδι. Και οι παίκτες οι μεγάλοι, όταν έχεις έναν προπονητή ο οποίος, παράδειγμα, αν έφερες οι παικταράδες, ναι, μεγάλους ονόματα, ναι, και είχες τον Παντελίδη, δεν θα τέριαζε, δεν θα τον ξέρανε. Σωστό αυτό. Δεν θα τους σεβόντουσαν. Δεν έχουμε τόσο μεγάλους, έχουμε καλούς παίκτες, αλλά όχι. Τι θέλω να πω για τον Παντελίδη, λοιπόν. Ναι. Δικαιολογώ την άποψή μου σε αυτό που σου λέω, ότι οι προπονητές τελικά πρέπει να έχουν αυτό που σου είπα προηγουμένως, για μην επαναλαμβάνουμε, ναι, και από εκεί και πέρα, αδερφέ μου, πρέπει να διαβάζει το παιχνίδι. Στην πορεία που γίνεται. Την δηλαδή, ώρα, την ώρα του παιχνιδιού. Την ώρα του παιχνιδιού. Μπράβο. Να συμμετέχει στο παιχνίδι, βέβαια. Αυτό. Σημαντικότατο. Μπράβο, αυτό έθελα. Βέβαια στην αρχή είπες, δεν ξέρω αν έκανες λάθος, είπες ας πούμε ότι για πρωτάθλημα. Φυσικά ο Άρης ο στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα. Δεν είπα για πρωτάθλημα εγώ, γόρι μου. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα για πρωτάθλημα εγώ. Εγώ είπα αν θα με τον Γκουαρδιόλα. Ναι. Φυσικά. Ναι. Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό που λες. Οι παίκτες κάνουν τον προπονητή, αλλά και ο προπονητής πρέπει να έχει να εμπνέει το σεβασμό. Αυτό που είπα, το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και να μπορεί να διαβάσει. Σωστά, και ότι είναι δίκαιος. Και ότι είναι δίκαιος. Λάθη θα κάνει. Και ο μεγαλύτερος κάνει λάθη. Και ο Γκουαρδιόλα κάνει λάθη. Και ο Μουρίνιο που κάνει πάρα πολλά λάθη. Και όλοι κάνουν λάθη. Οι μεγάλοι προπονητές αυτό λένε ότι έχουν τη δικαιοσύνη. Την κερδίζουν τους παίκτες. Και οι παίκτες παίρνουν τον προπονητή. Και ακούν αυτό που θέλουν. Τα δίνουν όλα. Έτσι. Όταν συμφωνούμε. Υπάρχει δικαιοσύνη, δεν γίνεται τίποτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι, ναι, σε αυτό Μάκη, πάμε εκεί. Για τον Παντελίδη, συγγνώμη λίγο τέτοια μου, για τον Παντελίδη, θα τον δούμε στην πορεία. Δεν μπορώ να τον αξιολογήσω, για να μιλήσω. Είπαμε, η δουλειά του, η δουλειά του, γιατί θα δείξει μέσα στο γήπεδο η ομάδα. Μάκη, εκεί στην Καραμαριά μας ακούς καλά? Μια χαρά. Μπράβο ρε Μάκη. Λοιπόν, Τρέγια μου, τον Γουάρντα μου τον δίνεις? Ποιον? Τον παιχταράς αυτό τον Γουάρντα, πώς λέγεται, μου τον δώσεις? Κοίταξε Μάκη, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μπορεί είναι να είναι παιχτούρα, να είναι ταλεντάρα, να το γουστάρω ποδοσφαιρικά, αλλά χαλάει την ηρεμία της ομάδας, φίλε. Φίλε, πες μου κάτι. Στον Ατρόμητο πέρσι, δεν ξέρω, είσαι μέσα στον ΠΑΟΚ, τα γνωρίζεις. Ναι. Στον Ατρόμητο πέρσι έπαιζε έναν ελεύθερο χώρο. Τον έδινε
Ο προπονητής όλο το παιχνίδι, δεν τον έβαζε μόνο δεξιά ή αριστερά, πτέρυγες, ήταν όλο το παιχνίδι. Και έκανε το παιχνίδι. Μάλλον στον Πάκο που έχει δώσει. Σου δώσει την απάντηση. Στον Ατρόμητο, για μία θέση έπαιζε ο Ουάρντα. Στη θέση που παίζει ο Ουάρντα φέτος έφυγε ένας παίκτης που λέγεται Ενρίκε. Πήγε στην Αστάνα και πήρε το πρωτάθλημα. Και υπάρχουν ο Ζάμπα, υπάρχει και ο Μπίσεσβαρ. Καλό Μπίσεσβαρ. Αν γίνομαι κατανοητός. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο. Έχει δώσει πολλά πειθαρχικά παραπτώματα. Δεν γίνεται να είσαι σαν την μύγα μες στο γάλα σε μια ομάδα που ασκεί πρωταθλητισμό και πάει να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Είσαι το μαύρο πρόβατο. Και όσο παικτική αγωγή κι αν έχεις, όσο ταλεντάρα κι αν είσαι, όσα καντάρια και τόνους μπάλα κι αν ξέρεις, αυτά διαγράφονται όταν πέφτεις σε επιθετικά παραπτώματα επανελειμμένα. Γιατί κανείς δεν έμαθε τι πραγματικά έγινε με τον Ουάρντα και ήταν εκτός αποστολής. Συμφωνώ. Και ούτε θα μάθει. Κρατάμε αυτό που είπαν από την ομάδα προς τα έξω. Μπράβο, τρέγια μου, αυτό που διάβασα εγώ σήμερα, τουλάχιστον δεν ξέρω κατά πώς θα αληθεύει, ο προπονητής σας είναι χαλασμένος στο ότι δεν τον ακούει σε αυτά που του λέει πειθαρχικά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν τον ακούει στο παιχνίδι μέσα. Καλά, μην τα πιστεύεις όλα. Αυτά δεν τα πιστεύω. Εγώ τα λέω. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Το Γουάρντα δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρτονε. Δεν ξέρω από και πέρα πειθαρχικά αν είναι έτσι πως θα λέω. Πάρτονε, Μακούλη. Πάρτονε, να είσαι καλά, Μάκη. Να είσαι γερός. Λοιπόν, να είστε γεροί, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μάκαρε, να σε ακούμε. Καλό βράδυ. Είσαι ωραίος. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23-10-287-38. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526 από τους ντροπαλούλιδες και όσους κρυφακούτε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, γνωστή φωνή. Είμαι ο Παύλος. Γεια σου, παρέα. Και χθες πήρες. Μ' ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Και χθες πρέπει να πήρες. Παύλος από πού? Ναι, και χθες πήρα και χθες. Από Αμπελόκηπος. Ναι, αυτός που στην Πασχαλίτσα έβαζε τα γυαλιά. Ναι, ο Πασχαλίτσας. Θα σε λέμε Πασχαλίτσας. Παύλος ο Πασχαλίτσας. Πι. Πόσο ωραία ήταν η ατάκα που είπε ο Τάσος. Τι είπε? Ότι αν ισοβαθμίσει ο Πάο και ο Άρης με τα γκολ, θα παίξουν μπαράζ μεταξύ τους. Όχι, αυτό είναι. Και πετάει την ατάκα. Δεν είμαστε καλοί στα μπαράζ. Εσείς δεν τα πάτε καλά στα μπαράζ. Ούτε στους τελικούς θα πάμε καλά. Όχι μόνο στα μπαράζ. Μ' αρέσει αυτό το χιούμορ. Εντάξει, ήταν έξυπνο. Μα το είπαμε, ο Άρης σε 4 τελικούς τελευταίους και στον μπαράζ που είναι τελικός δεν έχει βάλει γκολ σε 5 μάτς. Θεός έτσι να συνεχίσει. Έτσι. Και παίρνω αφορμή. Να μην ξανασχολάτε. Ένας Αργιανός που μιλάει πάρα πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο το δικό σας, το Λίμπερο. Στη μεσημεριανή ζώνη. Μάλιστα. Πήρε σε άλλο ραδιόφωνο σε πολύ καλή ώρα. Με τον διευθυντή μίλησε. Μάλιστα. Και έριξε εκεί ένα φαρμάκι έριξε για μένα. Εγώ στεναχωρέθηκα γιατί. Πότε έγινε αυτό, Παύλο? Μιλάει στο ραδιόφωνο. Πώς? Πότε έγινε αυτό, Παύλο? Αυτό έγινε προχθές. Πήρε στο άλλο ραδιόφωνο που είναι καινούριο στην. Πες το, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες το, γιατί τι. Πες το, να εκφραστεί όπως θέλει ο Παύλος. Όχι, να σου το πει. Δεν μπράβο. Ναι, και πήρε σε καλή ώρα. Μίλησε με τον διευθυντή και είπε, ξέρετε γιατί δεν τον θέλουν τον Ουάρντα στον ΠΑΟΚ. Γιατί λέει τους έδωσε το αποτέλεσμα. Δηλαδή πήγε και είπε ότι το μάτς πώς θα λήξει. Ναι, το 1-1 λες. Τα ζουμάρες είναι αυτά. Και με τη σειρά που θα πούνε τα γκολ. Είναι καλό στο στοίχημα μάλλον. Παύλο, πίστεψε με, πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή γνωρίζουν γιατί ο Ουάρντα δεν ήταν στην αποστολή με τον Πανετολικό. Είναι ελάχιστοι. Έχεις δίκιο. Παύλο, εγώ δεν το γνωρίζω. Πάντως απλά, είναι καλό στο στοίχημα ο Ουάρντα, να τον πάρουμε εδώ πέρα. Είναι καλό, θα βρεις λοιπόν, και ημίχρονα τελείω. Θέλω λοιπόν να απαντήσω. Ναι, με το σκεπτικό αυτό πριν πεις κάτι. Συγγνώμη λίγο, με το σκεπτικό αυτό ρε Παύλο, ο Ουάρντα είχε δηλώσει ότι θα κερδίσουμε και εμείς στο Χαριλάου. Το είχε δηλώσει. Μπράβο, ναι. Και το είχε δηλώσει. Αυτό λέμε, είναι καλό στο στοίχημα. Τώρα μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν είναι η αιτία αυτή. Είδες, δύο στα δύο. Δεν είναι αυτή η αιτία. Ξέρεις ποιο είναι το παράπονό μου, γιατί το λέω, γιατί δεν έχω κάτι με τον Άλφο, είναι πολύ ωραίος ακροατής ο Αργιανός, έχει τρομερό χιούμορ, έχει πει απίστευτα πράγματα και μιλάει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχει ξεκινήσει από μια μερίδα φίλων και από άλλες πόλεις να χαμηλώσουν, να πικράνουν τη χαρά, να χαμηλώσουν την χαρά του Παοξή, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά, έστω και από τώρα θα το πω. Σε ένα μεγάλο στόχο να πάρει ένα πρωτάθλημα. Εθνικό πρωτάθλημα. Θα κλείσει τα αυτιά του και αυτός το βράδυ που θα πανηγυρίσει τον Ντάμπλο Πάου. Θα σου πω, εάν εμείς τον Ατρόμητο τον κερδίζαμε, θα ήταν φιλικό.
Εάν δεν το κερδίζαμε θα ήταν στημένο. Δηλαδή βρίσκουν αφόρμη με οποιοδήποτε τρόπο να στεναχωρήσω τον Παοξή. Να μην μπορώ εγώ να χαρώ, έτσι. Δεν πειράζει. Να μην μπορώ να χαρώ. Πάρε εσύ τις νίκες και άσε τα να κάνω και λίγο καζουρίτσα χρειάζεται. Να σε καλά, Παύλο, πρέπει η να πάρει. Όχι, η καζούρα είναι ωραία. Εγώ συμφωνώ με την καζούρα. Ναι, δεν τα πάει καλά ο Άρης. Τα πάρας και στους τελικούς δεν έχει βάλει γκολ. Και ο Γουάρντα είναι καλό στο στοίχημα, μην τα ξεχνάμε. Αυτά είναι καλό. Κοίταξε, αφού είναι καλό στο στοίχημα. Θα τον πάρουν εδώ. Πάρ τον Άρη, γιατί 4-0 δεν έφαγε ο Πάοκ από την Άρη. Είναι καλό, μπορεί να το έβρισκε και αυτό άμα ήταν στον Άρη. Κατάλαβε. Να είσαι καλά, ρε Παύλο. Να είσαι καλά. Είναι καλό και στα ημίγουρα τελικά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Γεια σου Γιώργο από Ολλανδία. Γιώργο από ποια πόλη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, πού είσαι? Από το Τίλμπουργκ, δεν σας το έχω πει, Όχι. Τίλμπουργκ, εδώ έχουμε τη Βίλεμ, έτσι, μια μικρομεσαία ομάδα. Ναι, είναι κοντά στο Άμστερνταμ αυτό, δεν ξέρουμε. Όλα κοντά είναι μόνο στο Άμστερνταμ, είναι Ολλανδία, μια Πελοπόννησο. Ο Λάμπρο που παίζει, Βέλγιο, κάπου εκεί πρέπει να παίζει ο Λάμπρο, νομίζω. Πού, ποιος τι? Ο Λάμπρο παίζει, Βέλγιο, πού παίζει ο Λάμπρο? Ούτε ξέρω. Στην Ολλανδία παίζει, ρε. Φόρτσιταρτ. Πάντως κανείς δεν μας είπε, δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ, για τον Γκάιπερς. Ο οποίος εγώ το από πέρσι τον... Τίποτα. Έχουν χαθεί τα ίχνη του. Τι έχουν χαθεί, να βάλουμε την Νικολούλη. Να βάλουμε την Νικολούλη να τον ψάξει. Ναι, ναι, και μπορεί και οι άλλοι που θέλουν το πάμε πακέτο. Ξέρω, να στείλει κανένα πάμε πακέτο ο Μελισσανίδης. Σέντερφορ. Ναι. Εγώ τον ήθελα. Τι θα έλεγα. Συνεχίζω, όπως έλεγε προηγούμενος, με σημερινά νέα όσον αφορά το παιχνίδι με Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Παιδιά, η απόγνωση. Εγώ, κοίταξε, Ντρούλιν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα σου, ναι. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν ασχολούμαι πλέον με το τι λένε οι Αριανοί. Καλά κάνεις, έτσι, δεν με απασχολεί αυτό, γιατί δεν είναι ο άμεσος ανταγωνιστής μου αυτή τη στιγμή. Δικαίωμά σου. Με απασχολούν καλά, αυτό είναι... οι άμεσοι ανταγωνιστές. Ωραία, δεδομένο είναι αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αυτή τη στιγμή ναι. Που μιλάμε δεν είναι. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αυτό πάντα είναι ανοιχτό. Σωστό. Να φανταστείτε λοιπόν σε ποια όρια απόγνωσης έχουν φτάσει, ναι. Στην Αριανή. Γιατί όπως σας έχω πει, είμαι πάντα περίεργος να ακούω τις αντιδράσεις τους. Οι οποίες πλέον δεν με εκνευρίζουν, αλλά εντάξει, διασκεδάζω. Ενώ στην αρχή με εκνεύριζαν, μπορώ να καλό πω, είναι αυτό. Στο σημερινό παιχνίδι με τον Εργοτέλη, ναι. Ανακαλύψαν offsides του Βέρμπουμ, το οποίο μπορεί να είναι, αλλά είναι πάρα πολύ οριακό. Εγώ διάβασα, δεν έχω δει τη φάση ακόμη. Όταν πάω σπίτι θα την ψάξω, να σου πω την αλήθεια, για να έχω άποψη, γιατί είμαι και σε ραδιόφωνο, ναι, πρέπει να έχω. Αλλά φτάσαν οπότε... σε τέτοιο σημείο που είχαν ανοιχτές γραμμές, ας πούμε, κτλ. Και βγήκε μέχρι ένας ακροατής της ΣΑΕΚ από, πώς βγαίνουν οι φλόγες από το στόμα, ρε παιδί μου, και δεν σκέφτεσαι τι λες από την κόχλα σου, από την ενόχλησή σου, από την τρέλα σου, από τη ζήλια σου. Και λέει αλλίωση πρωταθλήματος. Ναι, αλλίωση πρωταθλήματος. Κύπελο είναι. Δεν είχε καν προσέξει ότι είναι παιχνίδι κυπέλλου. Κύπελο. Καλά. Ο Εργοτέλ, τώρα τι να πω. Εντάξει, καλό, αυτό είναι. Αυτό άκουσε τώρα. Δηλαδή έχουν φτάσει, ωραία, σε τέτοια σημεία απόγνωσης. Τώρα μιλάς για έξι. Εντάξει. Άκουσε. Τώρα να παίζει. Ψάχνουν. Ναι, sorry, σε κάνω. Μα παίζει Εργοτέλης. Δηλαδή είναι Εργοτέλης ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να είναι ο Εργοτέλης Αλφα Εθνική και να είπε. Και να είπε αυτή την κοτσάνα, προφανώς από το θυμό του, από το τέτοιο του είπε τώρα. Καλά, σχολιάζουμε τώρα τι είπε ένας ακροατής. Εντάξει, τώρα ο Πάουκ έχει κάνει πολλούς φέτος. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, το χαρακτηριστικό δείγμα στο που φτάνει οι ενώ ψάχνουν, ξέρεις τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτά... ψάχνουν να βρουν, εγώ το ξαναλέω και πάλι. Από όλους οπαδούς γίνονται όμως αυτά, εντάξει. Από όλους γίνονται αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσω το λίγο. Το πρόβλημά τους δεν είναι ότι θέλουν. Ότι θα χάσουν το πρωτάθλημα. Το πρόβλημά τους, όπως είπε προηγουμένως, όπως η δική σας, ναι, που επικαλέστηκε, να αμαυρώσουν το δικό μας και ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε. Σαν να κάνουν, πώς πας στο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, και κάνεις αυτό, μαγνητική, ναι, αυτά, ναι. Να βρουν το οτιδήποτε ψεγάδι μπορούν. Γιατί αυτό που τους ενοχλούσε είναι ότι από την αρχή της χρονιάς είχαν μόνο μία φάση να επικαλεστούν αυτή του Μπρίγιοβιτς. Δεν είχαν να πούν τίποτα άλλο. Και μιλάμε για καθαρό πέναλτι. Αντιθέτως ακούγαν το Βαρούχα και τρελαινόταν κάθε εβδομάδα να λέει ότι να το offside στο ΠΑΟΚ, να το ακυρωθέν γκολ στο ΠΑΟΚ, να το ένα στο ΠΑΟΚ και τρελαίνονταν ακόμα περισσότερο. Εσύ τώρα γιατί ασχολείσαι με αυτούς. Γιατί ασχολείσαι με αυτούς. Ας τους να βράζουν το ζουμί τους. Όλοι με τον πρώτο ασχολούνται. Ναι, τι να κάνουμε. Και οι Ολυμπιακοί.
Και οι Ολυμπιακοί φέτος αυτό κάνουν και οι Παναθηναϊκοί και οι Αριανοί και οι Αεξίδες και όλοι. Δεν βλέπεις ότι όλοι έχουν γίνει ένα κόμμα, μια ψυχή. Ένα σώμα, μια ψυχή έχουν γίνει όλοι μαζί κατά του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Όλοι κάποτε ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Και οι Παοξίδες και οι Αριανοί και οι Παναθηναϊκοί και όλοι. Έτσι δεν ήταν. Τώρα ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Ποιο τρέγες με τον Ολυμπιακό ασχολείται. Ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό. Με ποιον ασχοληθώ, με τον πρώτο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάποτε πρώτο. Αυτό έχεις δίκιο. Την αλήθεια λέω. Όταν ο Άρης στο μπάσκετ ήταν πρώτος και έπαιρνε συνεχόμενα από τα δρήματα, δεν με έχεις κάνει κομπλεξάρα. Με έχεις κάνει κομπλεξάρα, ρε φίλε, τι να κάνω. Όταν φόραζε 10 χρόνια αγκόμενα μες στο παρέτε σπορ, δεν μου γύριζε εμένα το μάτι και το μυαλό που με ξέσχιζε ο Γκάρης και ο Γιαννάκης. Πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί έφτασα στο σημείο σε ένα τηλεφώνημά μου κάτω να επικαλεστώ. Οι καιροί αλλάζουν όμως, παιδιά. Πρέπει να τα δεχτούμε όλα. Ότι φτάσατε στο σημείο, τους είπα αυτό ακριβώς αυτό το παράδειγμα, φτάσατε στο σημείο, τους λέω, να κάνετε σαν και εμάς κάποτε με τον Άρη, που το μόνο που είχαμε να πούμε ήταν μακαντού μακαντού. Γιατί δηλαδή χρησιμοποιούσαμε ένα παιχνίδι μόνο που έχασε ο Άρης μέσα σε πόσα χρόνια, ας πούμε, από εκεί την Τρέισερ. Εντάξει, πολλά χρησιμοποιούσαμε. Για να μπορούμε να βρίσκουμε μια ικανοποίηση. Πολλά, τότε. Πολλά χρησιμοποιούσαμε. Άλλα, πολλά χρησιμοποιούσαμε. Είχε πάρα πολλά τότε. Δεν είσαι πολύ μπασκετικός. Μου νεαρός θα είσαι. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός. Άμα μου λες μόνο αυτό. Εγώ Τάσο Τρέγια, θες σου πω κάτι. Κάποτε κόντεψα να γίνω φροντιστής στον ΠΑΟΚ. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ εννοείς. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ναι. Εντάξει, να αντικαταστήσω τον Αγγελίδη. Εγώ, ρε φίλο, τα παίζαμε στο παρέλθον. Το καλοκαίρι του 93. Μπράβο, άκουσε με λίγο. Αντικαταστούσα τον Αγγελίδη. Μαζί σου. Εγώ, γιατί είχε προβλήματα υγείας. Το πιστεύω αυτό που λες, αλλά και εγώ, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε τις καλές εποχές τότε στο Παρέντε Σπορ, κόντεψα να πάρω το κυλικείο να τα αγοράσω. Έτοιμος ήμουν. Στο Παρέντε Σπορ. Εντάξει, τόσο κοντά ήμουν και εγώ, να ξέρεις. Και αν δεν ήμουν μπασκετικό. Μέχρι και με το φιλί. Με τότε... το φιλί που μάλωσα μέσα στα αποδυτήρια μια μέρα. Γιατί πήγαινα συνέχεια τις προπονήσεις αυτά όταν ήρθε σε εμάς. Κάτσε να βάλουμε και έναν ακόμα φίλο λίγο να μην το χάσουμε στην γραμμή. Γιατί περιμένει. Έλα φίλε, καλησπέρα και εσένα. Κάτσε, μην κλείνεις. Μην κλείνεις. Μην κλείνεις. Κάνουμε όλοι μαζί. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Κάνουμε παρέτηση όλοι μαζί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι ο παδός του Ηρακλή. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Και άλλος ΠΑΟΚ. Το όνομά σου. Τίμος. Γεια σου, ρε Τίμο. Γεια σου. Γιατί έχουμε και Τίμο Ριανό. Γύρισα τον μπάσκετ. Ναι. Είχαν ένα παιδί, αντίπαλοι είχαν ένα παίχτη 1,70. Σόπα. Χωρίς υπερβολές, μπήκαμε και το ψάξαμε το ρόστερ. 1,70. Σόπα, ρε φίλε. Ίσως στο μπάσκετ, δηλαδή. Μπράβο, ρε. Ήρωας. Πόσο έχει, καμιά 500 άτομα έχει. Παραπάνω από κλείτε. Παιδιά, αυτό το πράγμα που γίνεται στο μπάσκετ, περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι ανθρώπους έχει μέσα. Ναι, ρε φίλε. Απίστευτο πράγμα. Ωραίο. Απίστευτο πράγμα. Τι άμα βάλεις τα βέβαια. Δεν είχα πού να παρκάρω, έψαχνα να παρκάρω. Και μπαίνω μέσα και δεν είχε ψυχή. Ξέρεις γιατί. Έχει να κάνω μαγαζιά από εκεί δίπλα στο παλατάκι. Αυτό έχει πολλά Αφρική. Δωρεάν πάρκινγκ έχει. Έχει δωρεάν πάρκινγκ αυτά. Μπράβο, ωραίο ήταν αυτό, ρε φίλε. Να σε καλά. Ενώ στο παλέτε σπορ που έπαιζε ο Άρης είχε sold out, τα ξέρεις. Είχε... τους μισούς από ό,τι είχε στο παλατάκι και στο Αλεξάνδριο Μέραθρο. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, που το συζητήσαμε στο γήπεδο. έχει αλλάξει κάποια ημερομηνία, κάποιος αγώνας που παίζουμε μαζί, επειδή παίζουμε με Ξάνθη στο ποδόσφαιρο. Για το ΠΑΟΚ Αρής. Στο μπάσκετ λες, είναι την άλλη εβδομάδα νομίζω. Όχι, αυτή την άλλη πρέπει να είναι, έτσι. Ναι, παιδιά, δεν τα ξέρουμε αυτά. Αν το ψάξει. Παίζει Σάββατο 6 ώρα. Είναι ο αγώνας και 5 και 4 το παίζει ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Και είπε η αστυνομία ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει, παιδιά? Δηλαδή στον ΠΑΟΚ με την Ξάνθη τι θα πάνε, 18 δημιουργεί στην Τούμπα? Να μην τρελαθούμε αυτό τώρα. Τι δεν έχει τώρα, και αντιπάλου στον Πάθος εξάλλου. Δεν ξέρω, θα ψάξουμε τις ώρες, δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό νομίζω και τα παιδιά στην επόμενη εκπομπή μπορούν να εγώ το εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Το θεωρώ, δεν ξέρω αν συμφωνήσει και ο Γιώργος από Ολλανδία, ο φίλος μας που είναι στη γραμμή. Αλλά είναι ένα ματς ΠΑΟΚ Ξάνθη. Εντάξει, θα στείλεις μια σχετική αστυνομική καταρχήν δύναμη. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι οπαδοί πρώτον. Και στο ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο θα γίνει πάλι στην ούτε εκεί θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχουν οι φίλοι του Άρη. Αυτό εντάξει, γιατί μόνο σε εμάς γίνεται. Δεν το κατάλαβα το πράγμα. Μα γιατί δεν αναβλήθηκε και... ρε παιδιά, αφού δεν πάει ο κόσμος στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μήπως και να γίνει την επόμενη μέρα θα πάνε. Στο ΠΑΟΚ Άρης θα πάνε. Στο ΠΑΟΚ Άρης θα έχει, τώρα μην λες. Ένα μάτς γεμίζει. Σε 3-4 μάτς πάει ο κόσμος. Ένα... Με ΑΕΚ Άρη, Ολυμπιακό, με Άρη γεμίζει. Sold out. Εντάξει, γεμίζει. Περιμένει, αυτό το μάτς περιμένει ο Πρέλεβιτς. Παιδιά, κάτι τελευταίο θέλω να πω για να κλείσω για αυτό που πήρα. Μόνο το σεβασμό στον Νικόλα, είπε κάτι πριν. Ότι ο Μίχελ θα πάει στο Ολυμπιακό. Αν πάει ο Μίχελ στο Ολυμπιακό, παιδιά,
Μακάρι να πάει. Μακάρι. Ναι, είπε ένα ωραίο, το... είναι σε τι είπε σερβιτόρο, πώ το είπε. Σερβίρει τα ποτά. ναι. Από εκεί και πέρα, παιδιά, κάτι τελευταίο. Πολύ ωραίο ήταν. Να πάρουμε πρώτο το πρωτάθλημα, παιδιά. Έτσι. Και μετά θα είμαστε πρώτοι. Γιατί άμα δίνει αυτή τη στιγμή να το πάρει ο ΠΑΟΚ ένα 20, ένα 20 δίνει και να το χάσουμε. Ένα 5 δίνει για να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι έχει πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ τώρα. Μην... Να είσαι καλά, αδερφέ. Πρέπει... Όχι, δεν το έχει πάρει ακόμα. Καλά, δεν το έχει πάρει. Φυσικά δεν το έχει πάρει. 20 αγωνιστικές δεν έχει. Συμφωνώ με το φίλο ακροατή. Φυσικά δεν το έχει πάρει γιατί θέλει 20 αγωνιστικές ακόμη. Ναι, ρε φίλε, α το πάρουμε πρώτα, Ρεζάχο. Α το πάρουμε και μετά. Όχι, να μην το πάρετε, θέλω εγώ, αλλά να θα το πάρετε. Τι να κάνω. Θα το πάρετε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλώς βράδυ. Έκλεισε και ο Γιώργος. Όχι, εδώ είμαι. Ωραίος ο μπασκετικός. Πάντως αυτό που είπε είναι φοβερή ατάκα. Είναι η ατάκα να κοπεί. Περισσότερα αμάξια. Μπήκα λέει τα αμάξια το πάρκι γεμάτο. Και το μέσα το γήπεδο. Είναι λογικό, ξέρεις πόσα μαγαζιά έχει γύρω από το πάρκο. Φοβερό ήταν αυτό. Ποιο βρήκε εσύ, ποια μαγαζιά. Ποια μαγαζιά εκεί, κύριε. Καλά, τρελίστε. Έχετε παραβώσει. Μια καντίνα έχει απ' έξω. Λάθος κάνεις, Γιώργο. Τώρα μην με ρεζίνω, κάθε μέρα περνάω από εκεί. Νυχτερινά μαγαζιά. Να κάνουμε και διαφήμιση. Τώρα 2-3 μαγαζιά εκεί πέρα, καταστήματα που πουλάνε ρούχα και τέτοια τώρα. Δεν έχει μαγαζιά. Καραπλίο δεν έχει. Να πάω βγάλει. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Εντάξει, και τα αμάξια πιανού είναι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Των παιχτών, αφού έρχονται με πούλμαν, με τρελάνετε. Του Spider-Man. Φέρα τα αμάξια του οι Ελβετοί, τη Φρίμπουργκ. Του Spider-Man και του Σούπερμαν που πηγαίνουν. Μην τρελαθούν. Πού να το φανταζόμασταν τη δεκαετία των 90 όταν κρεμόμασταν πάρα από τα κάγκελα του Παλέτε Σπορ και ψάχναμε να βρούμε εισιτήρια. Έτσι. Και πουλούσε τότε ο Άρης με 10 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα για την Μπαρτσελόνα, θυμάστε το. Με την Μπαρτσελόνα ήταν. Που διαμαρτυρόταν οι Αριανοί. Το 5.000 με την Μπαρτσελόνα. Για τι ακριβέ τιμέ σωτηρίων. Φίλε, τότε το 5.000 ήταν τι να πω. Δεν ξέρω, μην πω βλακία. Δεν θυμάμαι λεφτά, το μέρο. Ναι. Βέβαια. Και πληρώναμε ένα σωρό λεφτά για να δούμε, ξέρω εγώ, μπάσκετ. Πού να το φανταζόμασταν ότι κάποτε θα μιλούσαμε έτσι και θα το γελούσαμε. Γιώργο, το είδε στο μπάτσερ Γκοτέλη Πάοκ σήμερα. Το είδα, ναι. Στο κύπελο. Για πες τα σχόλιά σου. Σ' άρεσε ο Πάοκ. Πρώτο ημίχρονο. Μπήκανε, ας πούμε, σχετικά σοβαρά, χωρίς να παίξουμε και τίποτα φοβερό ποδόσφαιρο. Χάσαμε 4-5 ευκαιρίες, έβαλε μια γκολάρα ο Μπίσεσβαρ. Είχαμε το παιχνίδι σε απόλυτο έλεγχο, με καλές εναλλαγές, ειδικά στο κέντρο, ας πούμε, δεν γινόταν λάθη. Εντάξει, άνετα, ας πούμε, ήταν θέμα χρόνου, έτσι πως φαινόταν το παιχνίδι, ήταν θέμα χρόνου να μπει, γιατί μπήκε νωρίς το πρώτο, δεύτερο και τρίτο γκολ. Εγώ περίμενα, δηλαδή, το ημίχρονο θα λήξει τουλάχιστον 0-2, έτσι πως φαινόταν πως πήγαινε το παιχνίδι. Έρχεται ημίχρονο και ξαφνικά, έτσι ξεσκοτρώνα στο κεφάλι ας πούμε, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο και βλέπω έναν Εργοτέλη αφινιασμένο. Βλέπω έναν ΠΑΟΚ να έχει καθίσει πίσω, να έχει χάσει το κέντρο, να χάνει όλες τις μονομαχίες, ειδικά τα πρώτα 25 λεπτά. Μία μέτρια και προς κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, και λέω, καλά τώρα τι έγινε εδώ πέρα ας πούμε, ξεχάσαν ότι υπάρχει δεύτερο ημίχρονο. Και εντάξει, φαινόταν ότι θέλανε να τελειώσει το παιχνίδι να φύγουν, ρε παιδί, μαγκαρία, ας πούμε. Ναι, αλλά κινδύνευσες να φύγεις με. Να πάρει χί ο Εργοτέλης, να φύγεις με χί. Ναι, και θα έπαιρνε σε περιπέτειες. Πριν το γκολ που έχει βάλει, έχει χάσει δύο ευκαιρίες ο Εργοτέλης, έχει και ένα δοκάρι. Ναι. Βάζει το γκολ, 15 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι. Έρχεται 1-1 και εγώ περιμένω τα χειρότερα γιατί η εικόνα του παιχνιδιού δείχνει ότι πάμε και μπορούμε και να το χάσουμε το παιχνίδι. Και εκεί την ώρα που μπαίνει το 1-1 τις ακουλεύονται όλοι, κάπως έτσι ξυπνάνε ξέρω εγώ και παίρνει πάλι το κέντρο πάω, παίρνει πάλι την κατοχή και βγάζει 2-3 φάσεις, σε μια από αυτές μπήκε και τον γκολ ας πούμε. Έτσι, αυτή ήταν η εικόνα του παιχνίδι. Ωραία. Δηλαδή για 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Θέλω να σου πω, εσύ βλέποντας αυτό τον ΠΑΟ, τσατίστηκες σαν οπαδός. Προβληματίστηκες, αυτό θέλω να σου πω. Όχι τόσο πολύ, γιατί το περίμενα κάποια τέτοια αντίδραση. Μάλιστα. Εγώ είμαι ακόμα θυμωμένος πάντως, να σου πω από το παιχνίδι. Είμαι ακόμα τσατισμένος, είμαι θυμωμένος. Θέλω να σου πω, γιατί τέτοιοι ποδοσφαιριστές, τέτοιο ρόστερ, τόσο υψηλά συμβόλαια, ακριβά συμβόλαια, με ποιότητα ποδοσφαιριστών, δεν δικαιολογείται ακόμα και με 6 δεύτερα, από 6 δεύτερους ποδοσφαιριστές που έχει στην 11η, να έχει τέτοια εικόνα.
λίγο τράβημα ταυτάκι μερικών μου χρειάζεται. Εντύπωση, αυτό που μου αυτό και κλείσει έτσι να πάρουμε ότι... και τον επόμενο. Ναι, είδα ότι κάποιοι παίχτες, ας πούμε, ήταν φαϊνές ότι θέλουν να προστατεύσουν τα πόδια τους στον εαυτό τους. Δηλαδή, ο Μαουρίτσιο, και εντάξει, το δικαιολογώ αυτό, ήταν, άμα δεις το παιχνίδι της επανάληψης, ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Ναι. Περίμενε, έπαιρνε την μπάλα, ας πούμε, κινιόταν δύο μέτρα, πήγαινε, περπατούσε δύο μέτρα. Εντάξει, την έδινε, ξέρω εγώ, δεξιά στο πίσω, ξαναπήγαινε στο κέντρο. Την έδινε αριστερά, ξέρω εγώ, στο ζαμπά, ξαναπήγαινε στο κέντρο. Ωραία. Δεν πήγαινε, δεν έκανε τίποτα. Ωραία. Δηλαδή ήταν πολύ στατική όλη για να περάσει η ώρα, ας πούμε. Γιώργα, σε ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ. Έγινε, να είσαι που, καλά. Που έκανε την παρέμβασή σου. Καλό ωραίος. Βράδυ, καλό βράδυ. Να σε ακούμε, είσαι ωραίο. Επίση, να είστε καλά, γεια. Γεια σου, Γιώργα. Βάζω στοίχημα, λέω χωρί να ξέρω, είναι ο Θόδωρο. Παραπέντε είναι. Δύσκολο. Για να ακούσω. Καλησπέρα. Είσαι λύκος μεγάλος. Είμαι ρε φίλε. Είσαι μόνο στοίχημα δεν πιάνω ρε φίλε. Μόνο πάμε στοίχημα. Αυτά είναι στη μέρα. Αυτά είναι στη μέρα και όχι αυτά που γίνονται. Πού στη μέρα, από πού να το ξέρεις. Με το φαλακρόνα. Μίλησα το χέρι μου. Και πώς το λέτε. Στο Facebook μου τα λέτε. Γιατί τον έχεις Facebook. Έχω, ναι. Δεν τον έχω φίλο. Δεν τον έχω. Πώς δεν έχεις φίλο. Δεν τον έχω. Σοβαρά μιλάς. Ω, το Θόδωρο δεν τον έχω. Πού να τον έχω. Μα, αν έχεις τον άλλο Θόδωρο, τον πρόεδρό σου, τον Γάβρο. Ναι. Το ξέχασα. Το Θόδωρο του Ζαγοράκη έχω. Άλλος εκεί. Τον Αεξή. Εσύ λες τον Αεξή. Ναι. Πού έγινε ευρωβουλευτής. Αυτό εδώ, με τους ψήφους του δικού σου έγινε. Δεν είναι με τις δικές μου. Δικούς μου. Τι, με ποιους έγινε, με τη δική μου. Εννοείται. Με τους ψήφους των Πάου ξέρω. Με τους φίλους αγοριανούς που ψήφισαν τον Ζαγοράκη. Ασέ, ρε φίλε. Έλα Θόδωρε, θα μας πεις σε λίγο κλείστε γιατί. Ναι, ναι, σύντομα θα με κλείσετε. Έλα, ωραία, φίλε, τι έμπνευση είχα. Έχεις γεμάτα 5 λεπτά. 5 λεπτά, πέντε λεπτά γεμάτα. Έχω 5 λεπτά. Ναι. Πρώτα απ' όλα μια σύντομη παρένθεση στο φίλο μου τον Ζάχο. Δεν πιάνει ναι. Στοίχημα γιατί παίζει συνέχεια υπέρ του Άρη. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Ξέρεις τι έπαιξα προχθές γιατί του το είπα. Έχει ένα ειδικό, έχει ένα, πιστεύω και τα άλλα site έχουν, όχι μόνο αυτό που παίζω εγώ. Μπορείς να παίξεις ημίχρονο ακριβές σκορ ημίχρονο και ακριβές σκορ τελικό. Ξέρεις τι έπαιξα τον Άρη, του το είπα, μην το βγάλω δηλαδή και το κάνω screenshot και το βγάλω. Έπαιξα τον Άρη, άκου έμπνευση. 1-1 ημίχρονο και 1-3 τελικό. 81 έδινε, μισό ευρώ βέβαια έβαλα. 1-1 ημίχρονο, 1-3 τελικό. Κατάλαβες. Εδώ έχω μια ενημέρωση λίγο, συγγνώμη. Για πες, sorry, επί το πιεστήριο ο κύριος Τρέγκας. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή, τη μετάδεση του αγώνα μπάσκετ, για να μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο και παίξουμε με τον Άρη χωρίς. Και άλλη μέρα δηλαδή το ζήτησε. Ναι, αυτό. Λοιπόν, λέει και ο φίλος, και ο φίλος ο Κυριάκος, αυτό ήταν από το φίλο του Γιάννη. Ναι. Στέλνει ο φίλος ο Κυριάκος, λέει Τάσο, έχουν 6 το ΠΑΟΚ Άρης και 7,5 το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Δεν θα προλάβουν να πάνε και στα δύο οπαδοί, γι' αυτό και έγινε έτοιμα από την ΚΑΕ να πάει για Κυριακή μάλλον και αυτό θα γίνει. Απάντηση στο φίλο. Ευχαριστούμε και τον φίλο τον Κυριακό και τον φίλο τον Γιάννη για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Κύριος Γαλατσόπουλος είναι πρόεδρος, θα το αλλάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εύκολο. Εύκολο. Έλα, Θόδωρε. Μας συγχωρείς που σε διακόψαμε. Έλα, πάμε. Τώρα έχει 3,5 λεπτά. Σήμερα ο ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά δεν ήταν καλός. Δεν μ' άρεσε. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η εικόνα του δημόσιου υπαλλήλου. Πηγαίνω για Αγκαρία. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δηλαδή ο μόνος επαγγελματίας ήταν ο Βέρμπουμ σήμερα, ο οποίος μπήκε για να κάνει τη δουλειά του. Κάτσε να σε ρωτήσω, γιατί εγώ δεν έχω δει. Το goal είναι offside όπως λένε τα site ή όχι. Κοίταξε, στην ίδια ευθεία είναι. Τώρα στην ίδια ευθεία. Εντάξει, θα το δω και θα. Είναι μαζί, δεν είναι. Okay. Ούτε γραμμή μας έβαλε ούτε τίποτα. Offside δεν είναι. Α, γραμμή δεν βάλανε. Δεν είδα κανένα το εργοτέλειο. Διαμαρτυρείται κανένα το εργοτέλειο. Εντάξει, όχι. Όχι, να το δω. Εγώ αν δεν δω δεν παίρνω. Θα το δώσω. Εντάξει, δεν είναι. Για πάμε. Για προχωρήσει να απαντήσει τα αγωνιστικά. Κοίταξε, πρέπει λίγο να του ξυπνήσει και ο Λουτσέσκου, δεν είναι δουλειά αυτή. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή συμπαρασύρεται πρώτα απ' όλα προς τα κάτω όταν παίζει με υποδέστερο αντίπαλο. Δηλαδή μπαίνει μέσα υπεροπτικά ξέροντας ότι θα τον κερδίσει. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να σοβαρευτούν λίγο. Λείπει ο Βιερίνια σε αυτό το κομμάτι. Εκεί που του έχει όλου μαζί, του μαζεύει λίγο και του καμπανιάζει. Δυστυχώς θέλουμε και δεύτερο προπονητή μέσα στο γήπεδο. Προσωπικότητα Βιερίνια μας λείπει. Με τα λείπει μου το λέω γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Θα έπρεπε να μπαίνουν μέσα και να παίζουν μπάλα. Και δεν γίνεται να περιμένουμε να την πληρώσουμε για να αρχίσουν μετά να ζητάνε συγγνώμη. Έχει ρε φίλε. Έχει ρε φίλε. Είναι μεγάλο κατσίκι. Είναι άτυχος. Είναι άτυχος. Μεγάλο κατσίκι. Είναι άτυχος. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, Θόδωρε τα πούμε. Αύριο, αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Το Θόδωρε, το φκαρά, δεν τον πέτυχα το Θόδωρο. Ήμουν σίγουρος, αφού παίρνει αυτή την ώρα, ξέρω. Εντάξει. Θόδωρε, sorry. Αύριο. Μην καλείτε οι υπόλοιποι. Εδώ και 5-7 λεπτά έχουμε δώσει εντολή στον Ιωάννη τον Ζάτση να μην δέχετε τηλεφωνία. Εντάξει, είναι, παρά 3 λεπτά είναι έτσι. Παρά 3 λεπτά. Διαβάζουμε τους υποστηριχτές της εκπομπής. Ξεκινήσει εσύ από το. Ωραία. Αύριο ξανά πρώτα ο Θεός 8 η ώρα, έτσι. 5 το είναι μερέκα, αύριο. 10 παρά 4
Παίζει η Εθνική. Εθνική. Θα σχολιάσουμε. Το του Άγγελου Αναστασιάδη στον πάγκο της Εθνικής. Νίκη, μόνο νίκη με καθαρό σκορ θέλει ο Άγγελος Αναστασιάδης για να υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης στο Δεν νομίζω να υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή και να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε, πρέπει οι άλλοι να χάσουν τελευταία αγωνιστική μέσα στην Ουγγαρία. Και εμείς να κερδίσουμε, δεν ξέρω πού πάμε. Άμα έκανε τίποτα. Αλλά αυτό δεν είναι το βασικό. Αυτό είναι για, είπαμε, τον Nation Άγγελος, League. Άγγελος, άμα έκανε αυτά που πρέπει σε προσευχή και τα λοιπά, τα πάντα γίνονται, να ξέρεις. Λες. Ναι. Λες. Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά για τη συμμετοχή και την ακρόαση στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Καλά το λέω το παιδί. Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 12 και μετά τις 12 έρχεται και ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Τι ώρα τελειώνει αυτός, 3-4. Τα λέμε αύριο πρώτα Θεός με υγεία. Να είστε όλοι σας καλά. Καλό βράδυ. Αουφίτερ.